Σαββατοκύριακο. Ah, yeah. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Κυριακό, είναι το λόγο επειδή για τέλος τη δουλειά. Για ακόμη ένα πρωί Βατοκύ... την τελευταία ημέρα της εβδομάδος. Και όλα πάνε καλά. Έτοιμη να πάμε κι εμείς πάρα πολύ καλά με τα πράγματα. Ξυπνάμε και όλα πάνε καλά. Το καφέ μας ρουφάμε. Το μισό τον ρίξαμε έξω βέβαια. Αλλά τι μεγάλο δίλημα, να φτιάξω καινούριο ή να αφήσω ό,τι απέμεινε στο ποτήρι. Στο ποτήρι που τα πίνω. Αποφάσισα να το δω μισογεμάτο σήμερα. Να μην ξεκινήσω στραβά την ημέρα μου και λέω: δε βαριέσαι, βρε αδερφέ. Χύσαμε μισή καρδάρα με τον καφέ. Σε τι κάνουμε καμιά. 700 λίτρα για το πρωί. Θα παραμείνουμε με αυτό που έχουμε. Θα πιούμε όσο μας βγάλει στη σημερινή εκπομπή. Θα πλήστουμε ούτως ή άλλως με ενέργεια, κίνηση και δύναμη. Από τις διαλλαγές μας και από τις συνομιλίες μας. Και θα ανοίξουμε τα ματάκια μας ορθά νύχτα και τα μυαλουδάκια μας. Λίμπερο 107,4. Από την πόλη της Θεσσαλονίκης για όλο τον πλανήτη, για όλο το σύμπαν, γνωστό και άγνωστο. Συνομιλούμε από αρχής και καταβολής εκπομπής στο 2310-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε ήδη την πρώτη μας γραμμούλα που θέλει να μας υποδεχθεί και να μας προϋπαντήσει. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον να. Έχετε ακούσει Τζίμι Πανούση? Έχουμε ακούσει. Ο Τζίμις Πανούσης μια φορά έχει στο YouTube ένα βιντεάκι που λέει ο Τζίμις Πανούσης στη Βουλή. Μάλιστα. Λέει κάποιους που έχουν διπλά ονόματα σε επίθετα ότι είναι επικίνδυνοι. Υπάρχει ένας που είναι και κουφός και ντίνας. Μάλιστα. Λοιπόν, και κουφός και ντίνας είναι επικίνδυνος. Μάλιστα. Να πάει από εκεί που ήρθε, γιατί είναι του... Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλώς το να, καλώς το να. Καλημέρα, τηλεφωνώ από το αεροδρόμιο της Πάφου. Α, άκουσα κάτι για διπλά ονόματα και πήρα να εδώ ναι. Πέρα τον Χρήστο Χρήστου, ναι. Τον Κώστα Κώστου. Δεν εννοούσε αυτό, μάλλον δεν ξέρουμε κανείς τι μπορεί να εννοούσε. Ο Θεός και η ψυχή του για κάθε φορά. Τι γίνεται, μας έρχεσαι. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, μας έρχεσαι. Σας έρχομαι, είπα να τηρήσω την παράδοση που μα θέλει να βλέπουμε το ΠΑΟ ΚΑΙΚ, ο οποίος είναι ο πιο στάνταρ τελικός, να το δούμε μαζί. Τα λέγαμε χθες, υπάρχει λαϊκή απέτηση από τον κόσμο εδώ της Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσετε ως ζεύγος, μαζί ταυτόχρονα αγκαλιασμένοι, την προσπάθεια της τρίτης ομάδας της πόλης, καθότι είστε Άρης, η σύζυγός σας Ηρακλής. Ναι, σωστό, αλλά να σου πω λίγο ναι. Κάτι τώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ από τότε που γνώρισα τη Βουλή και ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει καινούργια τροπεοθήκη. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, κανονικότατα. Αυτά τα έχουμε πει. Δεν γίνεται. Κάθε χρόνο και ένα τίτλο τώρα θα λυρίσει. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας και εσύ την Κυριακή μαζί με τον Φωτιάδη στην Ανίτα και να πεις ναι. Πόνο σου, κυρία Ανίτα μου. Κάτσε τώρα, εσύ δεν είσαι η Ανίτα των ραδιοφώνων. Εντάξει. Να παίρνουμε λέμε τον πόνο μας. Είμαι τον πόνο. Τροποντινά, με τιμά πάρα πολύ. Με τιμά πάρα πολύ αυτή. Όχι, καλό το είπα. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Βγαίνω, οπότε... Τι να κάνουμε. Πώς θα τα αντέξεις. Θα για τον καφέ σου και εγώ λέω τώρα να πάρω εδώ καφέ που κάνει καμιά 8 ευρώ. Πόσο έχει. Κοίτα το, απλό έχει γύρω στα 6. Στο αεροδρόμιο της Πάφου. Ναι. Κανονικά πόσο έχει ο καφές? Κοίτα, οι τιμές είναι πάνω κάτω ίδιες. Έχει κάνα 3 ευρώ παιδί, στην Κύπρο. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στο μαγαζί να το πάρεις έξω take away? Για να το πάρεις take away έχουν διπλή ποσότητα βέβαια. Να ξέρεις, ναι. Εδώ τον κάνουν εμπόλικο, κατά κουβά κάνουν. Έτσι θέλουμε, ναι. Και το χρεώνω ένα 3 ευράκι τίμιο. Εντάξει. Ναι, όχι, τίμιο είναι, πίστεψε με. Σε βγάζει όλη τη μέρα, σε βγάζει. Χωρίς με ένα καφέ όλη τη μέρα. Καλά. Δηλαδή στο μαγαζί έχει κανένα 5 ευρώ, να φανταστώ. 5-6. Όχι, 4 ευρώ. 4 ευρώ. Είναι εκεί, maximum. Τίποτα, φτύνια. 4 ευρώ το έχουμε εδώ πέρα σε κάτι παρακατιανά, ας πούμε. Στο τελευταίο καφενείο της Σταυρούπολης. Πήγαμε νομίζω. Πήγαμε εδώ στο ψωμί της Κρίνης. Τώρα ερχόμαστε να δούμε το τελικό. Έτσι. Παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι. Τι λέει. Πάμε παραγγείλουμε και σπόρια, κύριε. Καλά, σας ακούμε. Όλο το αεροδρόμιο εδώ στην Πάφα ακούει λόγο επειδή, για κάποιο λόγο.
Έχω βάλει στο βούλτο κινητό μου, είναι όλοι κάτι αγοροξυπημένα μούτρα που ακούνε λόγω επειδή έρχονται, λες. Έχουμε ελπίδες. Έχει κανένα που να... Είναι όλοι από το Θεσσαλονίκη. Ναι. Λες έρχεται κανείς για να παρακολουθήσει το μάτς, ας πούμε, το πιστεύεις αυτό? Δεν βλέπω κάποιον, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο είναι οι φοιτητές οι γυναίκες τώρα. Μάλιστα. Δεν βλέπω κάτι. Γιατί οι φοιτητές δεν βλέπουν παιχνίδια, δηλαδή οι γυναίκες, ας πούμε, αυτό θες να μας πεις? Όχι, εντάξει, ήταν. Ναι, όχι, ειδικά, αλλά δεν είναι κάποιος ένθρωπος. Αν πήγαινα να δω τώρα τελικό, θα είμαι μια μπλούζα κάτι, λίγο χαρούμενος όλοι εδώ με κάτι μούτρα κάτω. Καλά. Εκτός αν είναι φίλοι της ΑΕΚ. Αυτό δεν το ξέρω. Και προετοιμάζω, σου λέει, αμάν ανεβαίνει, ναι, ανεβαίνει πάνω. Πάλι, ο Αποστόλης ανεβαίνει, ναι, πάνω στην Μακεδονία, θα δει το μάτς, τελείωσε. Το χάσαμε το κύπελο. Ναι, 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 κάτι τέτοιο. Θέλω να με ενημερώσεις για κάτι, γιατί είστε και ενημερωτικό ραδιόφωνο. Πάνω απ' όλα, παρακαλούμε. Τελευταία ερώτηση, συγγνώμη που κρατάω. Ναι. Επειδή εγώ θα σκάσω μύτη με κάτι βερμούδες και κάτι τέτοια και θα είμαι μάλλον σαν τον Γρηγόρη από το Είσαι το Τέρι μου που πήγε Αυστραλία. Προλαβαίνεις να πάρεις γούνα εκεί, προλαβαίνεις να πάρεις παλτό, προλαβαίνεις να πάρεις πορτμαντό, δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι με κάτι κοντομάνικα και κάτι βερμούδες. Ξέχασέ τα, ξέχασέ τα. Η βερμούδα δεν έχει κατέβει καν από το ντουλάπι. Την τρώει ο σκόρος. Α, τέλεια. Θα παγώσουμε, δεν πειράζει. 12 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. 12 με 13. Θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημεράκι βαριά τους 23. Εντάξει, 23 καλά είναι, ρε. Δεν είναι για βερμούδα όμως 23, με συννεφιά. Όχι, είναι για βερμούδα, εντάξει. Είσαι από αυτούς που βιάζονται. Για έλα, εδώ και μετά θα λες τουρτουρίζω. Εδώ η Βούγιουκα μου είχε βγάλει το μαγιό και μου λέει πάρε και μαγιό μαζί. Σοβαρά μιλάς, αυτό δεν μας το είπε. Τι μαγιό, ρε, πλάκα μας κάνετε. Κοιμόμαστε ακόμα με τα παπλώματα, είναι δυνατόν? Με τις πόρτες κλειστές. Τα παλιά τα χρόνια που κοιμόμασταν με τις ανοιχτές. Πούντα, πούντα εκείνη. Καλά που είπες πούντα. Καλά που είπες πούντα. Έγινε καλό ταξίδι. Καλώς να ορίσεις και θα τα πούμε. Φιλιά, τσαό, τσαό. Έγινε. Να είναι ήρεμοι φίλοι του ΠΑΟ, γιατί τα γούρια φαίνεται ανεξαρτήτου διαθέσεων, ας πούμε, ανεξαρτήτου τοποθετήσεων, φαίνεται ότι τοποθετούνται ένα-ένα στις... στις φαρέτρες και φαντάζομαι θα είναι πάρα πολλοί κόσμος που θα προσπαθήσει να κάνει σχεδόν τα ίδια πράγματα που έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια όταν και πάλι ο ΠΑΟΚ αναμετρήθηκε με την ΑΕΚ στο τελικό. Δεν θα μπορέσει να πάει να δει το παιχνίδι από κοντά. Οπότε ίσως για κάποιους είναι ένα μείον όσον αφορά το γούρι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, τι θα κάνουν αυτοί, ρε, και μας άλλοι πριν πρωί. Δεν ξέρω, εγώ λέω για τον Αποστόλη που έρχεται να δει το μάτς. Το φιλαράκι μου, ο Αποστόλης έρχεται. Έτσι. Τα καραβάνια. Δεν είπε όμως ο Τόλης ότι στα 8 ευρώ που κάνει ο καφές, πώς εδώ βάζεις τα πατίνια και νοικιάζεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Εκεί νοικιάζεις και για μισή ώρα αεροπλάνο. Ναι. Να ξέρεις. Και εγώ, πάπη μου, επειδή για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ποτέ. Ναι. Ναι. Θα πάω φαπ στον Πατριάρχη του Βόλη. Μάλιστα. Α, ασχολούμαστε με τον Βόλη τώρα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα ξέρεις τι θα βγαίνουν και θα λένε αυτοί. Ποιος θα βγαίνει με τον Βόλη τώρα? Τόσο καιρό μας ζαλίζανε. Πήρε τίτλο φέτος η ομάδα. Εντάξει, κάτι έκανε. Κάνε μας τη χάρη, δεν με νοιάζει τι πήραν αυτοί. Ρε. Αλλά κυπελάκι σιγά. Ναι. Αύριο είπα, μην ξεχάσουνε. Θα είναι η αίθουσα ανοιχτή συνέχεια μετά τις 10.30. Δίνεις πρόβλεψη, λες κόρε, έχεις φωνή, τι, εδώ να καταγραφεί. Δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Ναι, λέμε ρε παιδί μου, δεν έχεις κάτι να το ρίξεις εδώ. Ποιος είναι γηπεδούχος? Ποιος είναι γηπεδούχος? Είναι ΠΑΟ ΚΑΕΚ το μάτς. 0-2. 0-2, μάλιστα. Ωραία. Ναι, 0-2 στο χαλαρό. Στο χαλαρό κιόλας. Το κρατάμε. Και fair play το χανούμια. Ναι, το κρατάμε, το κρατάμε εδώ. Πρόβλεψη. Τι έγινε τώρα, ρε φίλε? Κλείσε ρε την γραμμή. Αγγλικούσε φίλους θα έχουμε. Τι έγινε αυτό? Το περιμέναμε, το περιμέναμε. Και το θέλαμε κιόλας, να σου πω την. Εγώ το ήθελα. Έβλεπα χθες τα πέναλτι και ήμουνα με την Τζέλσι. Χωρίς να τη στρέφω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά ήθελα το δω αυτό. Πάντως ρε Μπάμπη, ξέρεις τι σκέφτομαι. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό γίνεται. Να είναι τελικό Champions League. Άρης με αυτούς εδώ. Ναι,
ποιοι είναι αυτοί εδώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί μαυράσφαιροι, οι μεγάλες ομάδες που δεν μιλάω. Δόξα Δράμας, Πανεγιάλιος. Τώρα θες να τα ακούσει, ρε, αλλά εντάξει. Πώς έλεγε ο Γιώργο Γούτζος, πες μια φορά, πες μια φορά την Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα, πες μια φορά τους ασπρόμαυρους ΠΑΟΚ. Αυτούς εδώ που εδρεύουν κλάσμα μικρά στρατεία. Μάλιστα. Ναι, να είναι τελικός Champions League. Ναι, θα υπήρχε πόλη που θα φιλοξενούσε αυτό το μάτς. Θα υπήρχε, ίσως στο Αλφα του Κεντάβρου, κάπου, με διαστημόπλια θα πήγαινα να το παρακολουθήσω. Δεν υπήρχε, ρε φίλε. Τίποτα. Πόλη όλοι του... θα βάζανε απογορευτικό. Δηλαδή, ας πούμε, λες, θα γινόταν, ξέρω εγώ, Ιταλία. Ιταλία, ναι. Δύσκολα, κοντά είναι. Με το που θα γινόταν, αλλά επειδή μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Επειδή αυτοί, ξέρεις, μπορούν να. Τα διοργανώνουμε, εννοείται. Τέτοια είμαστε πρώτοι. Πανθεσσαλικό κατευθείαν. Άσε που δεν του θέλω ποτέ δίπλα. Στον τελικό του Champions League. Δεν θέλει ΠΑΟΚ. Τι να τον κάνω, ρε, για πρωινό τους έχω αυτούς. Έτσι, έτσι, κάτι πιο δύσκολο. Σε καλά δύο-τρία χρονάκια. Να ξεχάσουν, μην ανησυχούν ο Παύλος και οι φίλοι μου. Ναι. Τελειώσαν οι μπανάνες, οι μαϊμούδες αυτοί που τις τρώνε, παρήγγειλα κι άλλες. Μάλιστα. Έγινε. Άντε, για τώρα, τα λέμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Τελικός Champions League, οραματίζεται ο φίλος μου Σοβγάτος, μεταξύ Άρεος και ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να διεξαχθεί. Και ποια πόλη, ποια χώρα, ποια πόλη θα μπορούσε να υποδεχθεί τις ορδές των φιλάθλων των δύο ομάδων. Ένα εφικτότατο σενάριο σε 2-3 χρονάκια το βλέπω να έρχεται στα πατήματα του αγγλικού πρωταθλήματος, αγγλικής λίγκας, του αγγλικού ποδοσφαίρου που έκανε το απίστευτο, το πρωτόγνωρο. Δύο εμφύλοι τελικοί σε Champions League και Europa League. Δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω, ούτε καν από ισπανικές δεν πρέπει να έχει συμβεί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να. Άκουσα τον κύριο από την Κύπρο. Ναι. 3 ευρώ κάνει ο καφές στο χέρι να τον πάρει. Στο χέρι όπως έχει εδώ πέρα τα γνωστά τα take away, αλλά λέει είναι διπλάσια ποσότητα. Οπότε αν εδώ ας πούμε έχει ένα 80 ουσιαστικά λέγοντας διπλάσια ποσότητα εννοείται τραπλή δόση καφέ, γιατί τώρα υποτίθεται ότι πίνουμε διπλή δόση καφέ, βάλε ένα μέσο όρο γύρω στο 1,60 με 1,80, normal θεωρείται. Δεν το βλέπω και τόσο normal, είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου εκεί στην Κύπρο. Δεν νομίζω, μια χαρά είναι στην Κύπρο. Κοιμιστή είναι καλή και τα εργασιακά δικαιώματα τηρούνται και πολλά πράγματα. Αν και μου αρέσει η Κύπρο, θα ήθελα ένα καλοκαίρι να πάω στην Κύπρο. Καλοκαίρι δεν πας στην Κύπρο, ρε. Έχει 40 τόσο. Ναι, απλώς με τρομάζει η ζέστη, γιατί έχω βρεθεί καλοκαίρι στα Χανιά. Ναι. Η ζέστη ήταν πάρα πολύ μεγάλη, φαντάζομαι τι γίνεται στην Κύπρο. Κόλαση, καμία σχέση στα Χανιά. Παλεύονται, είναι μια χαρά. Η Κύπρος δεν παλεύεται. Δεν έχω πάει, αλλά μπορώ να μιλήσω με τόσο σιγουριά, επειδή μου το έχουν περιγράψει οι φίλοι και κουμπάροι μου. Βέβαια το καλύτερο θα ήταν να πάμε στη Μύκονο. Αυτό είναι άλλο βέβαια, εννοείται. Νομίζω ότι θα έχει και πολύ δροσιά εκεί. Θα έχει δροσιά και ιδίως είναι μια πολύ καλή περίοδος να πας στη Μύκονο τώρα, τον Ιούνιο, που θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν και οι ποδοσφαιριστές διακοπές εκεί. Ποδοσφαιριστές, ναι. Ποιον θα ήθελες να συναντήσεις αν πήγαινες στη Μύκονο? Στη Μύκονο ποιον θα ήθελα, το Φορτούνι. Το Φορτούνι, σ' αρέσει ο Φορτούνις πιο πολύ από όλους? Το θεωρώ έτσι από τους καλούς εμφανισιακά. Τον Μπακασέτα. Μπακασέτας, μάλιστα. Για να καταλάβουμε. Μπακασέτα. Ναι, Μπακασέτας. Το Σουκράτη Διούδη. Διούδης. Θέλεις ήσυχους, έτσι, ήπιους, ήπιον τόνων. Χαμηλών τόνων. Να πω και δύο παίκτες του Άρη που ήθελα να συναντήσω. Ναι. Τον Τζανακάκη και τον Βαλεριάνο. Μάλιστα. Και τον Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία, μάλιστα. Αυτός είναι σίγουρα δεσμευμένος. Όσον αφορά για το παιχνίδι της Κυριακής, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει το κύπελο, γιατί υπάρχει συμφωνία κυρίων. Συμφωνία, μάλιστα. Και άλλη συμφωνία μέσα, ναι. Νομίζω ότι θα είναι το κύπελο της ΑΕΚ, χωρίς πολλά λόγια και πολλές αναλύσεις, γιατί δεν χωράνε αναλύσεις. Σε αυτά δεν χωράνε αναλυτικά, ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι όποιος τώρα σου πάρει τηλέφωνο και αρχίσει και σου λέει ποιότητες και τέτοια, θα είναι κουραφέξαλα. Ναι. Το κύπελο είναι ήδη της ΑΕΚ. Ήδη είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, μάλιστα. Συμφωνώ και με το σκορ που είπε ο προηγούμενος. 0-2. Φευγάτος. Φευγάτος.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, φιλιά, τσάω τσάω. 3-3 ο λαός του Άρη με το ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι στις επάλξεις, είναι ξαχρυπνά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να το βγήκε τώρα να δώσει τις απαντήσεις. Κλεωμένη, την Κυριακή αγόρι μου, μόνο εσύ έχεις δύο παραστάσεις. Πάρε και τις μπανάνες μαζί με τον Πασχάλη και για να βγάλετε το πρόγραμμα του τσίρκου Μεντράνου που ήρθε στην πόλη μας. Να και τοποθέτηση προϊόντος. Να έτσι. Ναι, να δω στις άλλες εκπομπές, γιατί κάποιες εκπομπές του σταθμού μας δίνουν διπλές προσκλήσεις. Άμα δεν θέλουν να δουν, να στείλουν μήνυμα στις εκπομπές του σταθμού μας, να πάρουν από μια πρόσκληση Κλεωμένης και Πασχάλης, να δουν κάτι ενδιαφέρον. Την Κυριακή, την Κυριακή έχει Φωτιάδη. Άλλη μέρα. Την Κυριακή είναι άλλο μάτς, Κλεωμένη, και είναι σαν ταράκι Φωτιάδης. Την Κυριακή παίζουμε άλλο μάτς, άλλο τερεν παίζουμε. Άψε, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Έτσι, ναι. Αλλά ο αδερφός και ο αγαπημένος μου Πασχάλης, που ντρέπεται να πει έστω και το όνομα της ομάδας της οποίας φανέλα έχει στο σπίτι του, είναι ντροπή, το καταγγέλω. Αυτά. Άλιστα. Δεν λέω τίποτα. Για το παιχνίδι που δεν ασχολούμαστε, δεν. Επιφυλάσσαμε, αφού ήρθε και βουλιούδια και. Τελείωσε. Τελειωμένη υπόθεση. Τελειωμένη υπόθεση είναι να. Μάλιστα. Αφού πήρε και τηλέφωνο, έκανε confirmation ότι έρχεται και ότι δεν ακυρώθηκε καμιά πτήση από Κύπρο κλπ. Τελείωσε. Έτσι. Μπήκε. Το τσάρτερ τη νίκη. Είναι έτσι. Αφού τώρα πλάκα κάνουμε. Πώς λες και εσύ, ορδές έρχονται από την Κύπρο. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Θα ζητήσουμε και τα σκοράκια μας, θα τα δώσουμε για τις προβλέψεις μας. Μέχρι στιγμής υπερισχύει το 0-2 από ό,τι αντιληφθήκαμε. Κάποιοι φίλοι ακροατές διακρίνουν στον ορίζοντα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα, παπί. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλά, μετά από αυτή την βρετανική επέλαση του τριημέρου πρέπει να ασχοληθούμε και με τον τελικό κυπέλλου. Τι να κάνουμε, το έχουμε και αυτό. Ναι, το έχουμε στο είναι DNA. Δηλαδή αυτό που έκανε φέτος η Αγγλία δεν ξαναγίνεται. Δεν πιστεύω να έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι όταν είχαμε το Real Ατλαντικό πρέπει ταυτόχρονα να έπαιζε και η Villarreal. Η Villarreal, πώς μου ήρθε η Villarreal, η Σεβίλη. Τελικό, ναι, αλλά 4-4. Ναι, αλλά δεν ήταν το 4-4, ναι. Δεν ήταν δηλαδή, το 4-4. Αυτή η βρετανική επέλαση, ειδικά για μας τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι τρεις στις τέσσερις, είναι από την ίδια πόλη. Θα μου πεις βέβαια το Λονδίνο. Τώρα μην ακούς Ματζιούκι που λέει μόνο το μάτι. Δεν είναι το μάτι, να το κάνουμε. Υποτίθεται ότι είναι Big Six. Στην ναι, Αγγλία. Δηλαδή και λείπει το Μάντσεστερ. Και λείπει το Μάντσεστερ. Εδώ καταλαβαίνεις, ας πούμε, για την ποιότητα. Βέβαια, εντάξει, τώρα το Λονδίνο, όταν λέμε για Λονδίνο, είναι ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια κόσμος. Δεν είναι καμιά πόλη. Δηλαδή, έτσι, πούμε, εάν το πάρει πάλι αυτός ο Έμερι, μετά τη Σεβίλ το πάρει και με την Άσα, δηλαδή, τι να πεις. Να τον πάρουν για να παίρνει το Europa. Άμα μετά τη Σεβίλ το πάρει και με την Άρσεναλ. Είναι η loser τώρα, η Τσέλσι. Η Τσέλσι στους τελικούς. Έχει τρομερό ποσοστό. Σχεδόν. Εντάξει, τρομερό. Έχει γιατί πολύ καλό. Αν το πάμε για ποσοστά, μην είναι η σχολιά του δύο δικού σα τελευταίου χαμένου τελικού τα τρία τελευταία χρόνια. Άστο, δεν είναι εκεί πέρα. Αλλά μπράβο, γιατί σε λέμε, ας αφήσουμε τα στατιστικά. Λέμε να τα αφήσουμε. Πάντως θα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα εγώ να συμβεί αυτό το πράγμα. Έτσι, για να συζητάμε ναι, αυτό όντως, το πράγμα. Για εμά, είναι... γιατί ξέρει. Και εσένα σε κόμπο λάτρι του αγγλικού ποδοσφαίρου. Κοίταξε, λάτρι, δεν είμαι, ρε παιδί μου, εντάξει, υποστηρίζω ο Λίβερπουλ. Μα αρέσει περισσότερο αρέσει... το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι, μ' αρέσει. Είναι η δύναμη. Όπως ας πούμε, μ' αρέσουν οι αγγλικές ομάδες, ταυτόχρονα είμαι αντιεθνική Αγγλίας. Αυτό είναι όχι, το όψιμο. Αυτό δεν μπορώ να σε ναι, πω. Άγγλος είμαι και στην εθνική εγώ. Ναι, όχι, είμαι αντιεθνική, αλλά γουστάρω αυτό το πομπόδες, γουστάρω που είναι φαφλατάδες. Γουστάρο που λένε μεγάλα λόγια συνέχεια. Είναι χειρότεροι από εμάς οι Άγγλοι. Είναι πιο υπερβολικοί. Και όσο για τον ελληνικό τελικό, ξέρεις, η φυσιολογική σειρά για μένα ξεφιάνε. Να πιάσουμε μεσάνυχτα. Γιατί παίξαμε παράταση. Παίξαμε 90 λεπτά. Στους δύο τελικούς. Ναι. Δεν έχει. Όντως, καλό. Άνα, μπράβο. Καλώς δηλαδή, η σειρά των τριών τελικών αυτών των δύο ομάδων είναι μόνο το πέναλμα, λοιπόν. Καλό είναι. Παράταση καλό. Είδαμε το Βόλο. Ναι. Κανονικό αγώνα είδαμε πέρσι. Στο Βόλο έχει πάει παράταση. Δεν το θυμάμαι. Ναι.
Ναι, την παράταση το πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάμαι, νομίζω. Αν δεν κάνω την παράταση πρέπει να το πήρε ο ΠΑΟΚ. Αυτό... Δεν είσαι στο κήπεδο. Στο κήπεδο. Και τι σχέση έχει αυτό. Και τι σχέση. Το τι ήμουν στο κήπεδο, τι σχέση έχει. Την παράταση. Δεν το θυμάσαι, λέω. Την παράταση. 90% πρέπει να την παράταση. Εκείνο το μάτς είχε κρατήσει τόσες πολλές ώρες με το pre-game show. Πού να. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε πάει στο γήπεδο 4 παρά, μπήκαμε μέσα. Και ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τα δρόμενα. Και δεν πρέπει να έχει παράταση. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, θα, το... θα μας το βοηθήσει κανένας φίλος έτσι πιο... Δηλαδή, πρέπει να έχει παράταση. Αν έχει παράταση, τότε το, ναι, το σενάριο... Είναι το μοναδικό μας λείπει. Το σενάριο σου ευσταθεί, μάλιστα. Και, αλλά άμα πάει εκεί, δεν θυμάμαι. Πρέπει να ψάξεις πολύ στα στατιστικά, να δεις πότε κέρδισε ο ΠΑΟΚ διαδικασία πέναλτι. ΠΑΟΚ διαδικασία πέναλτι τελευταία φορά. Ναι, πρέπει, κάπου το έχω στο νου μου. Εκτός από του Καράμπελα το πέναλτι, εγώ Άρη, το Καρελό, αυτό... δεν θυμάμαι άλλη. Μα δεν νομίζω να έχει ξαναπαίξει πέναλτι ο ΠΑΟΚ μετά από εκείνο το μάτς. Δεν πρέπει γιατί να έχει. Γιατί συνήθως όποτε Ευρώ... πέντε πέναλτι ο ΠΑΟΚ ναι. ήταν χαμένος. Ναι. Μετά νομίζω καράπελα, ότι... δεν νομίζω. Έχουμε βάλει, ωραία, έχουμε βάλει τώρα δύο όχι κουιζάκια να μας βοηθήσουν εδώ οι στατιστικολόγοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αν το μάτς του Πανθεσσαλικού είχε παράταση που δεν το θυμάμαι. Και δεύτερον, ποια ήταν την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε πέναλτι. Μάλιστα. Η ΑΕΚ, πότε, η ΑΕΚ δεν νομίζεις. Εντάξει. Σε τελικό θυμόμαστε εκείνο το περιβόλιο εκείνο τελικό. Εκείνο το απίθανο. Τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών, ναι. Εκείνο το απίθανο. Το είχε χάσει. Το είχε χάσει τα πέναλτι. Ναι. Και το χάσει τα πέναλτι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, παιδί, καλημέρα. Έλα, Κατερίνα, καλημέρα. Να πάρουμε το διάλειμμα. Όχι, πες τα τώρα. Άντε καλά. Εκτός αν είναι. Ναι. Έχω πολύ. Να φάω μια πολύ ωραία πίτσα. Δεν σε ακούμε καλά, η γραμμή είναι λίγο χαλασμένη. Δεν σε ακούμε καλά, ξαναδοκίμασε λίγο να μας καλέσει. Όχι, δεν ακούγεσαι καλά, δοκίμασε να μας καλέσει. Όχι, ξανακάλεσε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδί. Καλώς τον. Τι, σε αφήσανε μόνο σήμερα? Σήμερα, ναι, είχαμε παρέα όλη η εβδομάδα, κυλήσε νεράκι, αλλά σήμερα τα δύσκολα. Ναι, έτσι είναι χειρότερα όμως, όταν συνεβεί. Ισχύει. Λες, πώς θα σηκωθώ να πάω τώρα, Μοναχούλης. Τι να κάνεις. Εσύ ξέρεις τι ανακάλυψα, δηλαδή ότι το Brexit έκανε καλό στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Βλέπω δύο στον τελικό στο Champions League, δύο στο... δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Μα δεν λέμε ότι πουλήσατε το Brexit για δύο τελικούς. Δεν λένε. Λέω μήπως να το σκεφτόμαστε και εμείς τίποτα. Για Brexit και να αρχίσουμε... Άμα το 2015... δεν υπογράφαμε τη συμφωνία, ας πούμε, και προχωρούσαμε. Ναι, άμα το σκεφτούμε, δηλαδή, ότι έτσι. Ήταν λάθος επιλογή τότε το μένουμε Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει τα υπέρ αυτονόμου που είναι υπέρ του εξόδου. Μπορεί, έτσι. Και σε 2-3 χρόνια ένα να. Ένα επιχείρημα. Ναι, όχι. Και σε 2-3 χρόνια να ευοδοθεί το σενάριο του Φευγάτου Παοκάρη τελικό Champions League. Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολύ εφικτό σενάριο. Και Καλαμαριά Ηρακλής. Ναι. Μπορεί, ναι, όντως. Ωραία θα ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, έτσι βρήκα μια λύση για να δούμε το παιχνίδι κάτω, τον τελικό αύριο. Τι λύση? Χωρίς τέτοιες προσκλήσεις και τα λοιπά. Μάλιστα, πώς? Κοίταξε, αρκεί να κανονίσω ένα σχέδιο πτήσης με το Ζέπελινο Δημήτρης πάνω από το ΆΚΑ εκεί την ώρα. Έτσι, με τις καθυστερήσεις που θα έχει στο Βενιζέλος. Κάνα 2 ώρα πάνω από το τέτοιο, θα το δούμε το παιχνίδι. σωστό. Γεια σας και ας δει ο Δημήτρης. Αν μας ακούει, το προτείνουμε. Το Ζέπελιν, το οποίο κάποτε πετούσε στον Αττικό Ουρανό το 2004, τότε επί Ολυμπιακών Αγώνων. Είχαν ένα Ζέπελιν. Ας το δει αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζει. Δεν είναι γνωρίζει. Ξέρει από αυτά εδώ πέρα. Θα φορτωθούμε εκεί, θα κάνουμε διαγωνισμό. Εμείς κάποια σημεία θα πάρουμε μαζί μας. Το λόγο επειδή εδώ θα κληρώσουμε, ρε παιδί μου, 2-3 θέσεις και θα πάμε. BBC σε αυτό. Έτσι. Άμα κερδίσει, βγάζουμε τις κιτρινόμαυρες. Δεν έχω κιτρινόμαυρες, έχω κιτρινό άσπρες, γιατί είναι δύσκολο να βγει το κιτρινόμαυρο. Αυτό, για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Έγινε, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα σχέδιο πτήσης με Zeppelin πάνω από το ΆΚΑ. Ένας τρόπος για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι εφόσον δεν βρίσκεσαι στους ελάχιστους τυχερούς που θα λάβουν τις ονομαστικές προσκλήσεις. 120 για κάθε ομάδα και άλλες 600 της ΕΠΟ εκατέρωθεν. Όχι εκατέρωθεν, προσωπικά της ΕΠΟ διανεμημένες, εκεί που η ίδια η Ομοσπονδία θα ορίσει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ, μας το κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μέχρι και η μηχανή που εκτυπώνει δεν βγάζει αυτό το χρώμα. Ναι. Σε συνδυασμό. Όχι, είναι παραπάνω χρώματα. Χρεώνει παραπάνω. Θέλει, λέω. Ναι. Δεν το θέλει ούτε η μηχανή. Ναι. Και η μηχανή ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα, καταρχήν να ξέρεις ότι ακουγόσουνα μια χαρά. Λοιπόν, ήταν πεντακάθαρος, κρυστάλλινος ο ήχος. Ναι. Ράξ Πετράκης. Απλά αυτός δεν ήθελε να ακουστείς. Δεν υπήρχε παράταση. Παράταση ναι. Υπήρχε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ναι. Τελευταία φορά πέναλτι ήταν. Δεν το θυμόμουν κι εγώ για παράταση. Απλά επειδή κράτησε τόσο πολύ το μάτς, γι' αυτό μας είναι στο μυαλό. Γιατί ναι. είχε αργήσει να ξεκινήσει και τα. Τι αυτά. Τελευταία φορά πέναλτι ήταν το τζάμι από το δημοτικό του Χαριλάου. Mm-hmm. Που δεν το έχει ακόμα πληρώσει ο Καρυπίδης. Και τα παιδιά κάνουν μέσα στο κρύο. Μάθημα. Δεν ξαναέπαιξε ήταν... ούτε Ευρώπη ο ΠΑΟΚ πουθενά πέναλτι, ούτε κύπελλο. Πιο παλιά εντάξει, είχαμε φάει την κεφαλιά δύο φορές. Μία με Μπάγερν και μία με. Καλά, θα μου πεις Ευρώπη αφού ελάχιστες φορές προχώρησε σε νοκάουτ μάτς μετά τους 32. Οπότε πού να παίξει πέναλτι. Μια φορά με την Μπενφίκα έπαιξες. Έπαιξε. Ναι. Προχώρησε αρκετές φορές. Πόσες. Σιγά μου ρε, πόσες προχώρησε. Πώς προκρίσεις. Κάθε ναι. φορά προκρίνονταν από τους 32 περισσότερες είναι οι φορές που έχει προκριθεί από ομίλους. Παρά από όσο έχει αποκλειστεί. Ναι. Καταρχήν, πες μας το πρόγραμμα. Ναι. Αύριο θα είσαι από τις 4 το πρωί μέχρι τις 2. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, ανακοίνωσε τίποτα. Τα Σάββατα είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάω 4 η ώρα και δεν έχει τίποτα. Αν είχε Milwaukee Bucks θα ερχόμουν. Να κάνω περιγραφή το μάτς. Έχει, αλλά... έχει, θα κάνουν φιλικό αυτοί, έλα. Θα κάνουν φιέστα, φιέστα. Γιατί... γιατί δεν θα έρθεις, τελικός είναι ρε φίλε, τελικός. Από τις 4, να το ξεκινήσουμε ρε παιδιά. Πάντως Πασχάλη, θα τις φίξεις πάλι τη γροθιά, θα τις φίξεις. Mm. Πέρσι ακριβώς το ίδιο σκόρ είχες δώσει. Είχε δώσει, το θυμάσαι ρε φίλιο. Είχε δώσει. Ναι. 0-2, ναι. Πάλι το πιάσε. Είσαι μεγάλος... Είσαι μεγάλος αναλυτής, Πασχάλη Φευγάτου. Στατιστικολόγος. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Κλείνω. Περιμένω τον Δημήτρη να βγει να πει 4-0, 5-0. Πάμε δυνατά. Τον Ταπρές. Γιατί έχει αλλοιωθεί με εκεί στη Σαμαρίνα. Ναι, έχει χάσει τον προορισμό του. Θα δούμε. Μπορεί να ανοίξει την επόμενη γραμμή. Και Λευθέρη, έχει απασφαλίσει τελείως με αυτά που λες. Εντάξει, κάποια πράγματα έχουν κόκκινες γραμμές. Γι' αυτό έφαγε το κλείσιμο. Κατερίνα, σε κόβει συνέχεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μπάμπη, σε λένε εσένα, γιατί πρώτη φορά εγώ παίρνω. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ναι, Μπάμπης Μπατμανίδης. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, επειδή παίρνω πρώτη φορά. Αληθώς ο Κύριος. Χαιρόμαστε. Μπάμπη, μπήκε στις καθυστερήσεις και ήταν με το χέρι του Θεού Βραζιλιάνου, Πέντρο Ερίκε, που μετά πήρε μεταγραφή και πήγε στην Καραμπάχ. Μάλιστα. Πώς λεγόταν αυτή η ομάδα, δεν ξέρω, στον αγόρο του Καραμπάχ. Ναι, κάπου εκεί από εκεί λες τον άκρο. Τέλος πάντων, ήταν με το χέρι του Θεού και ήταν κάλπικο, επειδή δεν μ' άρεσε εκεί το κύπελο. Μετά πέρσι, με το Βιερίνια πήραμε το κανονικό. Μάλιστα. Τους πήραμε και το πρωτάθλημα που μας το κλέψανε το πρωτάθλημα και κάναμε και double, γιατί εγώ το περσινό δεν το ξεχνάω. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ήταν με το χέρι του Θεού τότε, με τον Πέτρο, ακριβώς το 93 και κάτι. Είχε κρατήσει 3 ή 4 λεπτά καθυστερήσει και κρατήσει ο της. Μου φαίνεται 3 πρέπει. Ακριβώς το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από αριστερά ο Βιερίνια, πετάχτηκε με το χεράκι, δεν μπορούσε γιατί κοντούλης ήταν και έβαλε και το χεράκι από πάνω και το βοήθησε τύχη, αποκλειστή γωνία, έκανε το... Μπολάκι και έτσι πήραμε. Ίσως ο φίλος θυμότανε, νόμιζε παράταση ακριβώς επειδή διήρκησε το μάτς όσο τον Μπεν Χούρα, ας πούμε. Όσο παράταση, αγόρι μου, έχουμε να παίξουμε όπως το είχε πει ο πιο προηγούμενος. Κύριος από τότε με τον Άρη. Κατάλαβες. Και πέναλτι. Παράταση φέτος με τον Πανιόνιο. Δεν πήγε το μάτς παράταση. Φέτος στο κύπελο. Με τον Πανιόνιο. Νομίζω
Όχι, δεν. Όχι. Εγώ γιατί νομίζω ότι πήγε φέτος παράδειγμα. Τέλος πάντων, είμαστε στην ακρίβεια. Αλλά... Όχι με τον Πανιόνιο, πλάκα με κανένα. Ναι, Πανιόνιο. 2-1, 2-1 και πήγε παράταση το μάτς. Στο τέλος κιόλας. Κάτι να θυμηθώ, λοιπόν, περίμενε με τον Πανιόνιο. Ναι. Φέτος θα πρέπει τελικά. Ναι. Μήπως κάνεις λάθος. Νομίζω ότι πήγε παρά. Εντάξει, δεν παίρνω και όρκο τώρα, αλλά έχω μια τέτοια εντύπωση. Θα μας βοηθήσουν εδώ οι φίλοι ακροατέ, εμείς τα χωριέστε. Όχι, με τον Πανιό δεν πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Με τον Άρη, με τον Άρη. Από τότε με τον Άρη. Άλλο δεν ξαναπήγαμε. Ναι. Κατάλαβες. Πάτε, πάτε, τα λέμε. Φιλιά, ευχαριστούμε. Τσάου. Δύο φορές κιόλας. Έγινε. Καλημέρα. Νομίζω ότι... Βλέπω εδώ ότι πρέπει να πήγε παράταση και να κέρδισε ο Πάκο να δέχτηκε γκολ, να πήγε 2-2 και να το κάνει 4-2. Δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Κλεισμένο αυτό. Καλημέρα. Μπαμπή, εγώ είμαι. Έλα, Κατερίνα. Θες να κλεισείς. Να κάνεις διάλειμμα. Θέλω να κάνω διάλειμμα, ναι. Άντε, θα πάω. Άντε, πάρε λίγο. Μετά να δω εδώ να ξεπετάξω δύο γραμμούλες και μετά σου αφιερώνω όσο χρόνο θέλεις. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα, μας το κλείσε και εδώ και τελευταία γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τα λέμε μετά το διάλειμμα. Έχω γραμμή. Εντάξει, έτσι. Αυτό είναι συνεργασία. Έτσι, του να ακούμε. Πόσο ωραία. Υπάρχει σύμπλευση μεταξύ ακροατών, παραγωγών, ακροατών. Είμαστε μια φωνή, μια γροθιά. Θα διαλυματιστούμε. Είναι 6:35. Πολύ σύντομα. Και θα επιστρέψουμε εδώ δυνατοί, ακμεότατοι, μάχημοι, με τις ανακρίβειές μας. Πού πρωί τώρα το μυαλουδάκι, πού να το στύψει. Καμιά φορά ξεχνάς και μερικά πράγματα. Άλλος ο φίλος μας, ας πούμε, άμα ξυπνάει τις 4 ώρες το πρωί, φυσικά να θυμάται τι κάλτσες φορές ο Φευγάτος. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας, 10 του Μαγιού, δεν δώσαμε καν το εορτολόγιο της ημέρας, Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου, σκέτο εορτάζει ο Σίμωνας και η Σιμωνία, χρόνια του πολλά και χρόνια της πολλά. Σαλονικούλα με λίγο πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες. Άρα οι συννεφιές για το πρωί, συννεφιασμένος ο καιρός προς το μεσημέρα και θα καθαρίσει το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Αύριο στις 26, εντάξει, άντε λίγο σιγά σιγά να αρχίσουμε να κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά μας. Για την αμερικανική καλαθόσφαιρα, ημίχρονο στο Portland, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, 58-54 αυτή τη στιγμή. Είναι στο 2-3 το παιχνίδι, η σειρά μάλλον. Οι Nuggets έχουν το προβάδισμα. Νωρίτερα, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors 100-101. Δεν έσπασε καμία έδρα σε αυτό το παιχνίδι και πάμε για 7ο μάτς την Κυριακή στις 11 στο Toronto. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα βρει τους Milwaukee Bucks, Γιάννη Αντετοκούμπο, που ξεκουράζονται μετά το άνετο 4-1 που κάνανε επί της Βοστόνης και περιμένουν σήμερα το βράδυ, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα του Σαββάτου καλύτερα στις 4, η Houston υποδέχονται τους Golden State με την σειρά να βρίσκεται στο 3-2. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Γεια, έλα Κατερίνα, τώρα θα τα πούμε. Ακούγεσαι. Όλοι θα τα πούμε. 5-10 λεπτά, πώς θα μιλήσουμε. Εντάξει. Περιμένω να πληρωθώ όλη την πράπη να πάρω τα λεφτά. Ταμείο, περιμένεις να πας ταμείο. Έπαιξες τον τελικό. Ένα επιδοματάκι. Καλά είναι και αυτά. Και θέλω να κατέβω στην αγορά να ψωνίσω κανένα ρουχαλάκι. Έχει και ενδιάμεση. Γιατί χάσω. Δεν ξέρω αν θα πάρει την πράπη. Δεν θέλω. Ενδιάμεσες εκτόσεις έχει. Ναι, αλλά εγώ δεν τις προλάβω. Είναι μέχρι τις 15. Δεν είναι εκεί, κρατάνε καιρό. Κάνα δύο χρόνια. Α, μπορώ να απολαύω, αλλά δεν θέλω να πάω στο χωριό. Στη Θάσο, τι λες παιδί μου, Θάσο, καλύτερο μέρος. Χρήση. Καθόλου θέλω. Και αναρωτιέμαι αυτό που θέλω και πριν. Έχω έτσι μια επιθυμία να φάω μια πολύ ωραία πίτσα. Μια πιτσούλα. Καλές οι πιτσαρίες. Θα ρέξανε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Ναι. Δεν νοιάζονται να ανοίξουν μερικές επιχειρήσεις. Τι κάνει το. Έτσι, τι κάνουν οι Ιταλοί, κοφεύουν, τίποτα, μαντζάρε εδώ. Γιατί δεν σε φέρει, όλοι αυτό δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τι λένε. Δεν υπάρχουν καλές πιτσέρες. Δεν υπάρχουνε.
Μάλιστα. Ο Σέρις θα φάει μια πίτσα, ωραία. Μια ωραία πίτσα όπως πέταμε κάποτε από τις πιτσαρίες που είχαμε εδώ. Τις ωραίες, τις παλιές. Δεν μπορούμε να βρούμε. Αυτό είναι πρόβλημα, τα συμφωνώ. Να πάρουμε για τον Golden Pizza, πού να τους βρούμε, πού τους άκουσα. Να σας βρούμε, έτσι. Εκεί μας καταντήσανε μια ωραία πίτσα, να μην τη φάμε, να την ευχαριστηθούμε. Μπράβο Κατερίνα μου, καλά. Δεν μου λες, μιας και θα πάρεις το επίδομα, θα το σμπρώξεις, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα του τελικού. ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Τελικός κυπέλου. Πρωταθλήματος. Όχι, κυπέλου, κυπέλου, κυπέλου. Ποιο θα το αποτέλεσμα, θα παίζουνε. Παίζουνε στην Αθήνα, στο ΆΚΑ και κλεισμένο το θυρό. Τι θα έδινες δηλαδή, πού θα έπαιζες όλο το επίδομα. Θα το σκεφτώ λίγο, μπορώ. Μπορείς να το σκεφτείς. Έχουμε... Μέχρι τις 8 έχουμε περιθώριο, μη στεναχωριέσαι. 0-1 στην ΑΕΚ. 1-0 στην ΑΕΚ. Αμάν, εδώ το έκανες καλά. Στην ΑΕΚ, την ΑΕΚ βλέπεις, ε, μάλιστα. Αφού δεν παίζουν εδώ πέρα, γι' αυτό. Έτσι. Είπε πάω κάτι, γι' αυτό δεν παίζουν. Ναι, αλλά είναι ναι, ουδέτερο είναι το γήπεδο θεωρητικά, μάλιστα. Δεν ξέρω, αν παίζουν να θες να τον πάω, αλλά αφού είναι κάτω. Τα είπες. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάω, τσάω. Μια πιτσούλα, μια πιτσούλα. Αυτά κάνουν προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να βρούμε μια πίτσα της προκοπής να φάμε, να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δηλαδή τώρα γιατί την έκλεισε στην κοπέλα, Ρονάρον, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν την έκλεισα. Ολοκλήρωσε τις σκέψεις και την τοποθέτησή της και αποχώρησε από την εκπομπή μας. Μεγάλο έσχος. Ναι. Μεγάλο έσχος το ότι έδωσε το παιχνίδι 0-1. Αυτό το προσπερνάμε εντελώς, δεν το συζητάμε, εντάξει. Ναι. Από το πρωί αυτά που ακούσαμε ανατριχιάζουμε. Ευτυχώς πήρε και ο σύντροφος που ξυπνάει στις 4 και είπε να κάνει την εκπομπή αύριο από τις 4. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου, ξέρεις το όνομά του, μπορείς να μου το πεις λίγο. Θέλω πάντα να αναφέρομαι σε αυτόν. Είναι ο αγαπημένος μου. Δεν μας το αποκαλύπτει, μας το κρατάει κρυφό. Και πώς θα αναφέρομαι στο όνομά του, το έχω ξαναπεί στον αέρα. Δώσε ένα, πώς θα λένε, ένα nickname. Πασχαλιολόγο, φευγατολόγο, ξέρω. Ναι, ναι. Κάπως θέλω να του απευθύνομαι. Ναι, τέλος ναι. Πάντων, τα αγωνιστικά μου χαιρετίσματα στον κύριο, στον σύντροφο. Ολοκληρώνεις βάρδια, επίσης. Ναι, και γι' αυτό πήρα να σε πω κι εγώ, ας πούμε, βέβαια άκουσα ότι δεν ξέρεις αν θα κάνεις αύριο εκπομπή το πρωί. Ναι, δεν έχει αναφερθεί κάτι. Αν δεν κάνω... Κανόνισε να κάνεις. Σπάνε... Να κάνεις. Ναι, σπάνε τα γούρια γιατί τις δύο προηγούμενες φορές... μην λες τέτοια τώρα. Αυτό. Λοιπόν, κοίτα, άμα δεν κάνεις αύριο εκπομπή, δεν σε ξαναμιλάω για δύο εβδομάδες. Ό,τι ορίσει επαϊ διεύθυνση. Πάρτε με στο σπίτι να σας τα λέω από το σπίτι, παιδιά. Τηλέφωνα θα σας δώσω να μιλάμε. Λοιπόν. Άντε, καλά να περάσουμε. Καλή ξεκούραση, καλά να περάσεις. Τα ξαναλέμε σε 15 μέρες, ε. Και είπε λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Φιλιά, φιλιά. Τσάω. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα. Εχθές ξέχασα σε πω, φανερώθηκες, ρε Μουλοχτέ. Καλά, σε είχα καταλάβει. Τι φανερώθηκα. Που είπες ότι σε πήγε ο μπαμπάς σου γύρω το γήπεδο. Εντάξει, ο μπαμπάς μπορεί να σε πάει παντού. Εσένα είσαι μαυράς που σε εκδηλώθηκε. Δεν μπορεί να καταλάβει την πρώτη στιγμή. Εσένα σε πήγαν να παίξεις μπάλα στα τσικό του ΠΑΟΚ. Άσε τώρα, δεν θα μιλάς για μένα, τον τράγω για σένα. Τι, έχει να κάνει. Έχει πολύ κόσμο που πήγε σε πόσα γήπεδα να πούμε και έχει άλλαξε ομάδα. Ναι. Εν τω μεταξύ ο άσποδος φίλος πριν μπερδεύτηκε. Ναι. Ο άλλος δεν το βάλε το κόλ με το χέρι, απλώς ήταν λίγο μπροστά, offside ήταν λίγο. Ναι. Πώς το λέγανε αυτό, Ενρίκε. Ενρίκε. Εκκλέσιας. Εκκλέσιας, κλέσιας ή όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, για να τα θυμόμαστε κιόλα. Πάπη μου, κοιτάξτε να δεις τώρα, μετά από μεγάλη συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου. Αχ, θα ήθελα να ήμουν παρόν σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Μπορεί, υπάρχει μια δεχότητα τη Δευτέρα πρωί να πει. Δεν σε κάνω πλάκα. Έλα εδώ. Να γίνει πατριντή. Πότε είχες έρθει, μετά το πάω κάρις δεν είχες έρθει. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Να μην χαλάνε τα αίθημα του. Έλα. Ναι, έλα. Δηλαδή να εμφανιστώ ωραίος και αυτά και θα αντιμετωπίσω. Άσε που δεν πρόκειται να πάρει κανείς τηλέφωνο. Αυτή είναι και δειλή. Όταν κάνουν μπουλκουμπέ δεν παίρνουν τηλέφωνο. Να εμφανίσω. Στην εκπομπή μας αυτό δεν ισχύει. Σε άλλες δεν ξέρω τι, αλλά η εκπομπή μας έχει το θάρρος γνώμης τους. Ο καθένας. Κατάλαβες. Μάλιστα. Επίσης, μπάρκο να σε πω εδώ και πολύ καιρό, άλλες εκπομπές δεν ακούω.
πως λέμε, όσο για τον Παύλο, για το τσίρκο, είναι αυτή εδώ ρε φίλε. Εκεί στα τραπέζια έχει φέρει ο πρόεδρος τους αρκούδες, μαϊμούδες, βαρούσαν τέτοια ιστορίες. Τώρα σε παρακαλώ, δεν θα πας μιλάς για τσίρκο. Εν τω μεταξύ, χθες άκουσα λίγο Ζαγόρα και είχαν πάλι θέμα αυτό. Πάω Κάρης και νόμιζα ότι έκανα εγώ εκπομπή. Και λέω τι έγινε, επανάληψε εμένα, έβαλε. Αυτή την εκπομπή ο καθένας μιλάει για την ομάδα του. Πάλι μαλώνανε χθες το βράδυ, εννοείται. Εμείς αυτό. Τι καλά. Θέλω να βγω ένα βράδυ, δεν προλαβαίνω να πιάσω το φαρμακοτρίφτη. Πώς λένε και τι να κάνεις, θα κάτσεις να μαλώσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι και τι να κάνεις, θα κάτσεις να μην μαλώσεις. Εντάξει, ρε φίλε, όπως έλεγε ο άλλος. Χθες το Ζαγόρα ένα το βράδυ. Ναι. Ότι εμάς λέει δεν μας δώσανε 30.000, θα τα καλύπταμε. Ένας λαζός από τη Γερμανία ήταν αυτό. Μάλιστα. Τι να καλύψετε, βρε πουθενάδες τώρα. Ναι. Είμαστε πράγματι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Πασχάλης είχε ένα παιδικό τραύμα με τις αρκούδες. Όντως θυμάμαι παλιά περνούσαν από το Χαριλάου. Δεν ξέρω αν περνούσαν και από άλλες περιοχές. Από παντού και από... Θυμάμαι και εγώ παιδικά ήταν χρόνια. Ήταν εκείνο το άσχημο, το έθιμο που τους είχαν. Και όλες σχεδόν είχαν το όνομα Μάρκος και έλεγε Μάρκο, τι θα τον κάνει στον Πασχάλη άμα δεν φάει το φαγητό του. Και έτσι έτρωγε το φαγητό του ο Πασχάλης και δεν μπόρεσε να παίξει στον ΠΑΟΚ, το τρώγε όλο το φαγητό του. Προσπάθησε βέβαια. Πάντως θυμάται όλες τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Ήταν 1,5 πόντο offside, 1,5 εκατοστά, δεν ήταν 2 βαριά-βαριά ο Ενρίκε. Στη φάση που είχε γίνει πέναλτι, ο φίλος κάπου μπερδεύτηκε με το χέρι, είναι τα πρόσθετα της Μαλαματίνας, αυτά τα καινούρια. Λοιπόν, πρώτη δεν θέλω καλά λόγια γιατί δεν βελτιώνομαι σαν ακροατής. Θέλει κράξιμο. Το παίρνω πάνω μου, το παίρνω πάνω μου και δεν βελτιώνομαι σαν ακροατής. Έτσι. Λοιπόν, Τόμ με λένε. Ναι. Συστήθηκες για να απευθύνεται και ο κόσμος. Εγώ το ήξερα, δεν ήθελα να το αποκαλύψω. Και Κατερίνα, μετά το σκορ που έδωσες, άμα σε ξαναπώ εγώ, πότε θα παίξει ο Μπάμπης στη Θάσο, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Να μάθεις, να με δίνεις. Αν ο Παφούλιας, σήμερα μην τραγουδήσει Βαβακάρη και τον εκτελέσει, σαν σήμερα γεννήθηκε. Μάλιστα. Άμα βγει έγινε, τσάω. Άμα βγει θα τον πεθύνουμε τον λόγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, βέβαια. Καλώς τον να. Ξαναβγήκε, βέβαια, λίγο, εκπομπή μου, δευτερολογίας. Ναι, είναι εκπομπή. Μου ήρθε ένα φιαλτικό σενάριο για τον Πασχάλη, ρε παιδί μου. Όπα. Δηλαδή, κερδίζω πάω το κύπελο. Παίρνει η Arsenal το Europa League και το Champions League και το Tottenham. Οχ. Αυτό θα είναι εντάξει το χειρότερο. Για μένα, ας πούμε, να χάσουμε τώρα η Liverpool που το έχουμε πολύ εύκολα να το χάσουμε. Η Ρεάλ έχει καταποντιστεί επίσης. Η τελική είναι αυτή, ρε παιδί μου. 50-50% να πάρει η Arsenal και 50% τότε να μην ξέρω πόσο θα μου είναι τέτοια. Αλλά λέω υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες, έχουν φτάσει στον τελικό και οι δύο. Μπορεί να το πάρουμε. Νοχ, και τώρα ποιος ακούει το... Και μετά ποιος ακούει τους παοξίδες. Δηλαδή τα εξοχικά μας στην Αγγλία. Ναι. Έχουν πάρει Champions League και η Europa League. Είδε και η Τσέλσι, ναι, η Τσέλσι η οποία... Α, όχι, την Άρσενα λες, την Άρσενα, ναι, η Τσέλσι φέτος απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, ναι, όντως. Όντως. Αυτό δεν το... Είναι λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται. Μιλάμε για την Άρσενα και την Τότεναμ. Την Άρσενα και την Τότεναμ, ναι, θα έχουν πάρει... Οι ομάδες, οι οποίες ο ΠΑΟΚ εκεί πηγαίνει και... Περνάει έτσι αέρα, το έχει... Σωστό. Καλό. Καλό σενάριο αυτό. Εννοείται θα υποθεί αυτό, δεν το συζητάμε. Μα εγώ γι' αυτό το έτρεξα να προλάβω. Να προλάβεις. Πρώτη εδώ. Στο... Ναι, να κατοχυρώσω και το κομπιράκι. Έτσι έγινε, φιλιά. Έγινε, καλημέρα. Τσάου, τσάου. Όπως πρώτη εδώ μιλήσαμε για Brexit και τελικούς και μετέπειτα ακούγαμε όλες αυτές τις απόψεις σε άλλα ραδιόφωνα. Προλάβαμε και το κατοχυρώσαμε. Μάλιστα η οπαδή της... της Liverpool έχουν βγάλει και σχετικό πανό για το μπορεί λέει να έχουμε Brexit, εμείς είμαστε να πούμε κανονικότατα στην Ευρώπη, η Manchester μάλλον έχει πάθει Brexit, κάτι τέτοιο είδα να πάνω προχθές να κυκλοφορεί. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Εδώ ο Παύλο Πασχάλης Λευτέρης. Μάλιστα, έτσι. Έτσι μου χρήτσα οτό. Τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Καταλαβαχήκατε. Δηλαδή, αυτός πρέπει να είναι. Για να το λες. Δεν ξέρω τώρα άμα έμαθε πυρίμπα ή ακόμα είναι μουστάρι στην πυρίμπα. Αν είναι αυτός. Αν είναι αυτός. Θα βγει να μας το πρώτο. Έτω το μάκο. Βρε καημένε. Έπρεπε να... Κάτσε. Έπρεπε να πει όνομα για να το καταλάβεις. Δηλαδή από φωνή. Ναι, φωνές ξέρεις δεν είναι τώρα. Εμένα κοίταξε η φωνή μου. Ναι. Λένε ότι είναι χαρακτηριστική, δηλαδή και ο κόσμος που με ακούει με καταλαβαίνει. Ναι, αλλά στο μικρόφωνο είναι αλλιώς. Αλλιώς από το τηλέφωνο, αλλιώς από το μικρόφωνο. Ναι, σίγουρα στο μικρόφωνο είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Εντάξει, άμα μιλάω και βυζαντινά, άμα τελείωσε. Αυτό, έλα, έλα να ψάξει. Να σε στείλουμε να κάνει το ΑΚΑ την, τον αρακτήριο λάκτισμα, να πει έτσι. Όχι, ναι. Θα, θα ψέλνω κιόλα. Θα είμαι εκεί, Αναστάσιος και κυρίου με το καφέ και το, και το κολιακάκι, θα του ψάλω κιόλα. Η ζωή εντάφου θα το λέω. Έγινε, άντε, τσάω. Αυτό θα πάρει να πει άμα είναι αυτό. Ναι. Άμα το κατάλαβα. Ωραία, θα τοποθετηθεί. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Να διορθώσω το φίλο τον Ντό. Ότι δεν είχε ο Πασχάλης παιδικά ψυχικά τραύματα με τις αρκούδες. Οι αρκούδες είχαν παιδικά ψυχικά τραύματα με τον Πασχάλη. Γιατί χόρευε καλύτερα από αυτές. Και οι γύφτοι δεν πηγαίνανε από εκεί πέρα. Σταμάτησαν. Γιατί θα βαρούσαν οι γύφτοι τον Ντό. Επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω. Και επισκίαζε τις αρκούδες. Ότι είναι δεινός χορευτής. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Ναι, μπορώ να το πω αυτό. Ο Πασχάλης άμα βαρέσει να αντέφει, σηκώνεται στα δύο τα πόδια και κουνιέται. Πώς κάνει Αλίκη Βουτζουκλάκη, πώς κάνει τα πέναλτι ο Σιώπης, θα κάνει όλα αυτά τα... Πω πω, τι ήταν αυτό με τις αρκούδες αυτό, πώς κάνει Αλίκη Βουτζουκλάκη, τι κάνει τα καημένα τα ζωντανά. Ναι, πώς κάνει μπάγιο η Αλίκη Βουτζουκλάκη, ο Πασχάλης τα ξέρει αυτά. Τι φάση. Πώς διώχνει την μπάλα με το τζανακάκι με το σώμα, τα κάνει αυτά ο Πασχάλης. Άμα βαρέσει και τον τέφι, τα κάνει. Μάλιστα. Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, κλειστή γραμμή, κλειστά τα στόματα που λέει και ο πρώην πρόεδρος του Ηρακλέως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον αγάλος τον α. Καλώς Σαββατοκύριακο. Επίσης. Μέχρι χθες το βράδυ πριν κοιμηθώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Τώρα που σε έβαλα και σ' άκουσα πριν τις 10 Μαΐου. Είναι από τις πιο τυχερές και άτυχες μέρες της ζωής μου. Τυχερές και άτυχες, γιατί. Ναι. Πριν... Κάτσε να τα υπολογίσω το 80, 39 χρόνια είναι. Το 80 είναι, 39 χρόνια, ναι. Έκανα τον αλεξιπτωτιστή, χωρίς αλεξίπτωτο. Α, θυμάμαι ένα το περιστατικό που είχες πει, που είχες φουντάρει. Μπράβο, ναι, σαν σήμερα ήταν. Μάλιστα, πω... 10 Μαΐου, το... αυτή η μάνα μου τι έχει δει, ρε φίλε. Αυτή η μάνα μου τι έχει δει. Το 80, λίγο πριν τον Παράς του Βόλου. Ναι. Θες να θυμάμαι τώρα από 5 χρονών τον Παράς του Βόλου. Έτσι πως με φούτηξα το Λευκό Πύργο και βρήκε και πορτοφόλι. Στο περίπου. Όχι τίποτα. Προσοχή τα παιδιά μας όλοι γονείς. Καλά, ναι. Και όσο και να όσο και να το προσέχεις, άμα είναι κανένα σαν και εμένα, όπως ήμουν μικρός, όλο χθαρμένα και όλο ράματα έχω και όλο... Σημάδια. Πόσο να πεις, να βάλεις λουράκι δεν γίνεται. Και μη χειρότερα να πούμε τώρα. Αυτό. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Έχεις πρόβλεψη για τον τελικό σου, δέτερος. Τίποτα άλλο. Αν έχω πρόβλεψη για τον τελικό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ρε μπα, πολύ περίεργο παιχνίδι. Οχ. Το κλίμα είναι όλο, δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Γιατί ο λαός του Άρη τάσεται, ας πούμε, ότι άνετα η ΑΕΚ θα κατακτήσει την... Το τρόπαιο. Καλά, αυτά τα άνετα μας φάγανε, εντάξει. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, εδώ μια τάση έτσι που έχει διαμορφωθεί, ας πούμε, με τα πρώτα τηλέφωνα. Δεν θες να πάρεις. Κοίταξε, Παμπίνο μου, άμα το ήξερα, κάνα σπίτι θα βάζα. Καλά, σίγουρα. Ναι, τώρα λέμε εδώ στο τζάμπα, ρε παιδί μου, στο δικό μας. Στο τζάμπα. Ναι, στο τζάμπα. 4-4. Εντάξει, ωραία, έγινε. Τζάμπα είναι, σωστό. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλό Σαββατοκύριακο. 4-4 κι όμως έχει συμβεί αυτό. Έχει έρθει παιχνίδι ΠΑΟ ΚΑΕΚ 4-4 το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Και θυμάμαι τη χρονολογία γιατί το λίγες μέρες μετά τον καταστροφικό και φωνικότατο σεισμό των Αθηνών. 4-4 με Ντόλμπερκ τότε και κάτι τέτοιους, ας πούμε. Του σκοράρει ο Ντόλμπερκ. Όχι ο Ντόλμπερκ τώρα που παίζει να πούμε στον Άγιαξ αυτό το γάτι. Ντόλμπερκ και ο Πάοκ ένα σέντερ μπακ αραφλοχέτουλα. Συγκλονιστικό.
Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα Λαμπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Έχει ανάψει το κέντρο. Ένα παλικάρι που πήρε πριν τηλέφωνο και έλεγε για το χέρι του Θεού Ενρίκη στον τελικό. Τι ήταν, Αριανός ήταν? Παοξής ήταν, ρε. Δεν το πιάσατε το νόημα. Στραβώσατε όλοι κατευθείαν. Παοξής ήταν. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί πολλή ηρωνία διέκρινα στο χέρι. Το νόημα ποιο ήταν δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όχι, μα δεν άκουσα το τηλέφωνο. Παοξής ήταν και είπε, δεν ξέρω τώρα το χέρι τι εννοούσε ακριβώς. Εντάξει, και εγώ μπορεί να πω και να δηλώσω Αριανός και να λέω να πούμε κάτι ηρωνικό, ας πούμε, μια τρελή σαν αφού είπε το πήραμε έτσι, το πήραμε... Εντάξει, εγώ θα έλεγα βγήκαμε Ευρώπη. Το πήραμε πέρυσι, θα το πάρουμε και φέτος. Ναι. Αυτό είπε. Ναι, ναι, και εγώ θα πω βγήκαμε Ευρώπη με τα περισσότερα πέναλτι, τη Super League. Μάλιστα. Εντάξει. Ποιος... Αριανός είμαι, να το ξέρετε. Ποιος έχει τα περισσότερα πέναλτι φέτος? Ο Άρης. Ο Άρης έχει τα περισσότερα πέναλτι. Δεν το ήξερα. Βέβαια, και μετά η ΑΕΚ. Μετά η ΑΕΚ. Αυτά. Όχι, δεν κατά τα άλλα, πάω και ευνοημένος είναι, να ξέρεις. Δεν έχω παρακολουθήσει στατιστική. Και... χαμένα πέναλτι σίγουρα έχει ο Άρης. Τώρα περισσότερα πέναλτι. Δεν ξέρω. Και τα περισσότερα και τα περισσότερα χαμένα έχει, να ξέρεις. Μάλιστα. Για να το λες εσύ που είσαι αναλυτή. Το χέρι του Θεού είναι καλύτερο. Δεν ήταν χέρι, φίλε Παοκτσί, Τεμέκ. Ναι. Έτσι, ήταν offside. Που πριν το offside δεν έδωσε ένα πεντακάθαρο πέναλτι στον Κρέσπο. Μάλιστα. Καλάβες. Γιατί και εκείνο δικαιότατο ήταν και όπως και το περισσότερο δικαιότατο. Επίσης στη σέντρα δεν την έβγαλε ο Βιερίνια. Γιατί ο Βιερίνια δεν έπαιρνε στον ΠΑΟΚ τότε, φίλε ΠΑΟΚΤΗ, που τεμέκησε ΠΑΟΚΤΗΣ. Α, αποκύλεσα. Δεν ήταν ούτε εγώ. Και εγώ νομίζω ότι το θεωρούσα δεδομένο. Ναι, γιατί ναι. Ναι, ναι. Τόσο ΠΑΟΚΤΗΣ είναι ο φίλος Αριανός. Ή ο ΑΕΚΤΗΣ ήταν, δεν ξέρω. Μάλιστα. Το θέμα, Μπάμπη, είναι ότι τρέμουνε τον ΠΑΟΚ, φίλε, όλοι. Αριανοί, ΑΕΚΤΗΣ, Ολυμπιακοί. Κάλα Παναθηναϊκοί, επειδή δεν έχουν ομάδα, δεν ασχολούνται πολύ. Αλλά αυτοί οι τρεις είναι τρέμουνε την κυριαρχία που πάνε να βγάλει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Πώς το βλέπεις αύριο? Εντάξει, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα κρυθεί σε λεπτομέρειες κυριολεκτικά. Χωρίς να αποκλείω τίποτα, ούτε παράταση ούτε πέναλτι. Νομίζω ότι. Όχι, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Τα παιδιά σίγουρα το θέλουν. Απλά δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι δεν μπορείς σαν παίκτης ΣΑΕΚ να πηγαίνεις τρίτη φορά σε τελικό και να χάνεις από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα θα πάνε να τα δώσουν για αυτοί όλα, ό,τι έχουν και δεν έχουν, για να πάρουν το παιχνίδι. Έτσι, επομένως όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Θεωρώ ότι έχουμε ένα μικρό προβάδισμα εμείς, θα έλεγα 55-45, γιατί έχουμε καλύτερη ομάδα. Και αυτό το αποδείξαμε όλη τη χρονιά. Όχι τώρα. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, γιατί με αφορμή το Βόλεϊ χθες που χάθηκε το πρωτάθλημα. Ναι. Την τελευταία πενταετία, φίλε, άμα κάτσεις και μετρήσεις τα τρόπια που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στα ομαδικά αθλήματα, σε γυναικεία και ανδρικά τμήματα, ξεπερνάνε τα 20 την τελευταία πενταετία. Ναι, δεν το έχω μετρήσει. Να το λες, πιστεύω. Ναι, εμείς θα έχουμε μετρήσει, ξεπερνάνε τα 20, 22, 23, εκεί πέρα είναι ο αριθμός. Και όλο αυτό έχει συμβεί. Γιατί έχεις τον Ιβά Σαββίδη. Έχεις την ασφάλεια του Σαββίδη που βοηθάει όλα τα τμήματα. Όποιο τμήμα έχει ανάγκη του βοηθάει. Επομένως... Μόνο στο μπάσκετ δεν υπάρχει τίτλος. Είναι το μεγάλο παράπονο του μπάνερ. Φίλε, βλέπει όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ να διαπρέπουν, να σηκώνουν κύπελα και το δικό του τμήμα να μην έχει έναν επενδυτή. Γιατί φέτος όπως έγινε η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ αν ήταν λίγο πιο τακτοποιημένος πληρωμές του. Δεν τους έβγανε οι παίκτες. Μέχρι και πρώτος μπορούσε να βγει. Ναι, δεν θα βγει η ΑΕΚ. Έτσι που είναι τα πράγματα, να βγει και η ΑΕΚ πρώτη. Ναι, βγήκε η ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Ωραία, έγινε. Κατάντια του ελληνικού μπάσκετ, έτσι να το καλά, πούμε. Καλά, εντάξει, δεν την ασχοληθείς. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως το μπασκετάκι ήταν σε απαξίωση. Γι' αυτό παρακολουθούμε NBA πολύ καλύτερα. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Ιδίως για αυτούς που λένε υπάρχουν κάτι. Απόψεις για τον μπάσκετ, ότι έλαβε τώρα πιο το NBA, δεν παίζουν λέει άμυνες. Καλά κάνουν και πολλά βήματα και κανονισμοί ό,τι να είναι. Αλλά εντάξει, καθίστε και δέστε μπάσκετ λίγκ, ας πούμε, το πάλε ποτέ κορυφαίο πρωτάθλημα με τις άμυνες, ας πούμε. 69-69 είναι στην τρίτη περίοδο, 6-47 πριν από το τέλος της αναμέτρησης, το... Όχι, 6.47, στο 6.47 δευτερόλεπτο το παιχνίδι των Nuggets με τους Blazers. 7 και 2 πρώτα λεπτά, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή δυνατή μάχημη. Θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ.
Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 11 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μέχρι και τις 8 συντροφιά. Επικοινωνούμε στο 231-0287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στη σελίδα μας, στα Facebook, συνδιαλεγόμαστε και ανταλλάσσουμε τα inbox. Χθες είχαμε και παιχνίδια, βεβαίως η τελική για το Europa League. Η Arsenal επικράτησε με 4-2 της Βαλένθια στο Νυχτερίδο. Να φύγετε όλοι, να ντροπιάζετε το τιμημένο σήμα μας. Και η Chelsea στην παράταση, όχι στην παράταση, στα πέναλτι επικράτησε της Eintracht Frankfurtis. Και πλέον έχουμε όχι απλά ενδοχωριακή μάχη, δεν έχουμε αγγλικό εμφύλιο, έχουμε και λονδρέζικο εμφύλιο. Δύο ομάδες του Λονδίνου θα αναμετρηθούν στον τελικό της 29ης Μαΐου που θα διεξαχθεί στην Αστάνα. Και δύο-τρεις μέρες μετέπειτα, τρεις μέρες δηλαδή, δεν είναι δύο-τρεις μέρες, ξέρουμε την ημερομία, το Σάββατο, Τετάρτη ο τελικός του Europa League, όλα πανωτά, μια χαρά. Το Σάββατο, 1 του Ιούνιου, η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Τότεναμ στον τελικό της Μαδρίτης. Είναι ικανή η Άγγλια και νομίζω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παιχνίδια. Να έχουν τίποτα conference, να παίζει καμιά Ντορθάμπτον και καμιά Νιούπορτ ακριβώς τις ώρες των δύο αυτών μεγάλων τελικών. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να, τι έγινε. Νομίζω ότι είναι. Εγώ περιμένω, εγώ κάθομαι εδώ, βλέπω, μελετάω. Νομίζω ότι είναι 6 ώρα. Σκόπιμα το έκανα. Νομίζω ότι είναι 6 ώρα τώρα που πήρες. Γιατί τώρα ξεκινάω. Τι ανακρύβεσαι, γιατί δεν με ακούνε. Τώρα να πάρω εγώ να στραβώσω στόμα. Ναι. Καταρχήν βάζουμε εδώ τις σιρήνες του πολέμου εδώ στη Σταυρούπολη, από εδώ ξεκινάει η εκστρατεία. Η εκστρατεία για πού? Η εκστρατεία έτσι, αφού δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, μην με διακόπτεις τώρα, θα γίνει πολλά. Όχι, βάζω, σ' αφήνω διάγγελμα. Βάζω την κορδέλα του ράμπου, βάζω φούμο, τις παραλλαγές, βάζω να παίζει από πίσω το Eye of the Tiger, μπαμ, 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 μπαμ. Έτσι. Μπαμ, 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 βάλε, βάλε. Καταρχήν, να δώσουμε πρώτα τα σημαντικά να πούμε. Ναι. Παίξε Λιμιό, ναι. Σκόρερ, θα το πάρει μόνος του να πούμε. Ναι. Το The Future. The future. Ναι, the future, δεν το λέγανε στη Fiesta, future, the future. Βεβαίως. Μήπως, το σκέφτηκα γι' αυτό. Δεν λένε το σύνθημα the future is here, το μέλλον είναι εδώ. Ναι. Μήπως στο Λιμιό απευθύνεται. Ούτε δεν ξέρεις. Ή the future is here, το μέλλον είναι εδώ, μήπως για το Λιμιό, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε ότι πέσει. Και λένε ότι... Θα σε βάλει, κανένα γκολ. Εγώ το είπα, εγώ και ο Λιμιός θα τους πάρουμε μόνοι μας. Λουτσέσκου βάλουμε να παίξω, εγώ μετά και ο Λιμιός, κανένας άλλος. Μετά θα τον κάνεις κάθε μέρα 600 ταψιά τυρόπιτες. Θα τον κάνω, βάζει γκολ. Το δίνω εδώ, παίξε να οικονομήσετε, πόσο το δίνει Λιμιός. Θα το τσεκάρουμε, ναι, δεν είναι... Λοιπόν, λίγο στην αρχή καθόμουν εκεί, πήρανε τρεις Αριανοί, ένας Συνακλειδέας. Βλέπω εκεί λίγο κίνηση, μετά λίγο να ο Τόμας, να... Πήραν οι παοξίδες, λίγο έγανε, κοιτούσα λίγο. Στραβώστε λίγο στόμα, λίγο. Στραβώστε λίγο στόμα, γκρινιάξτε λίγο. Γκρινιάξτε λίγο όλοι. Πέρατε τηλέφωνα, παοξίδες εκεί, 50, 60, πάρτε. Εσείς ανεβάσετε πίεση άμα χάσουμε το καλοκαίρι. Τελείωσα μετά. Έχουμε να ασχοληθούμε με φωτιάδες και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ νόμιζα να μιλήσεις γι' αυτό. Και εσύ μου μιλάς για τον τελικό, νόμιζα θα μας δώσεις τα. Άσε τώρα, αυτά έχουμε να πούμε. Μετά δεν έχει άλλο μπάλα. Ναι. Αυτοί θα βγαίνουν μετά, ήδη αρχίζουν, φαίνονται. Ήδη βλέπετε. Μ' αρέσει που τους ρωτάς και όλους. Τους ρωτάς και όλους, τους και καλά άλλες ομάδες που είναι. Πες σαν ουδέτερος εσύ. Τι θα πούνε όλοι ότι παοξίδες είναι. Εντάξει, οκ. Τι ρωτάς στον Αριανό και τον Εκκλησία, τι θα κάνουμε. Μπορεί να το βλέπει όμως διαφορετικά. Δεν έχει ναι, ναι, άλλο, διαφορετικά. Άλλο η επιθυμία, αλλά άλλο το τι ναι, βλέπει. Ναι, εγώ ξέρω, φίλε, ότι κάποια πράγματα. Είναι μονόδρομος, μόνο νίκη φίλε, όλα τα άλλα δεν θέλω χαρμολύπη φέτος, ναι. Γιατί θα είναι χαρμολύπη αυτό, να μιλήσουμε ποιητικά. Όχι ρε φίλε, γιατί, double, να κλείσει το παραμύθι, τέλος καλό όλα καλά, χωρίς δράκους, είμαστε μόνο double, τους κλείνουμε, δεν μιλάει κανείς, γιατί θα βγαίνουν από Δευτέρα όλοι, θα βγουν και θα λένε εμείς το χόρτο κερδίσαμε, έτσι θα λένε όλοι. Αυτά που λέγαμε εμείς πέρσι θα λένε τώρα. Και ακόμη και εξίδες. Αυτό πρέπει μια φορά να το πεις, να παίξεις με Ολλανδική ομάδα, να παίξεις με τον Άκης και να τον πεις
Στο χόρτο σας κερδίσαμε. Ναι, στο χόρτο σας κερδίσαμε. Ίσως αν υπήρχε τώρα Sport του Βορρά του Μπούζα, θα έγραφε μετά τους αποκλεισμούς από τον Άγιαξ, πώς έλεγε, ας πούμε, νικητής της Κερκίδας και τέτοια, νικητής στο χόρτο ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα βγουν τώρα όλοι μετά και θα λένε το πρωτάθλημα των Πρεσπών, το ένα, το άλλο, γι' αυτό κερδίζεις, ναι, κάνεις το double, back to back, γιατί και πέρσι double ήτανε, και κλείνεις στόματα και δεν μιλάει κανείς. Και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε επίπεδο. Λίγο πρέπει να πάμε παρακάτω. Λίγο θέλει παρακάτω. Δεν μπορούμε, δηλαδή θέλει λίγο και εμείς ακόμη. Γιατί κατεβάσαμε λίγο τον πύχη. Λέμε, α, πήραμε πρωτάθλημα, τίποτε. Όλη τη βδομάδα λες και δεν έγινε τίποτε. Να το χάσουμε μετά και λέμε, δεν πειράζει, πήραμε, όχι, να πάρουμε τον double, τελείωσε. Αγριεμένος εγώ. Όχι, αγριεμένος είμαι ρε φίλε, γιατί εσύ άμα έρχεσαι στο φούρνο, έχω κάθε μέρα τυρόπιτα, σπανακόπιτα, μπουγάτσα, λουκανόπιτα. Θα έρθεις μια μέρα. Ξανά, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, μπουγάτσα, λουκανόπιτα. Μετά δεν θα ξανάρθεις, θα έρθεις 2-3 μέρες, θα βαρεθείς. Κοίταξε, έχει αλλαγή. Άμα με κερνάς, κάθε μέρα θα έρχομαι. Οπότε δεν έχει να κάνει. Σαν το φωτιάρι που παίρνει όλο κρουασάν. Και εγώ, όπου το πατήκα, πότε έρχομαι στο φούρνο. Έχω πληρώσει, δεν έχω πληρώσει, οπότε μια χαρά. Ας τα φτάνε, δώσε ενημέρωση. Πού είναι το μαλλιοτάγαρο, γιατί δεν ξυπνάνε. Μήπως δεν θα τον πάρουνε. Το μαλλιοτάγαρο θα περάσει από εδώ, λέει πρώτα, να το δώσω ένα... Θα πάει Αθήνα. Ναι, θα περάσει πρώτα από εδώ, θα το... να του δώσω ένα τορβά έτσι, με πράγματα, με καλούδια, να το πάει στην Ανίτα. Σαν το βουτσά θα κατέβει, πώς κατέβαινε παλιά, με τις κότες. Δεν κατέβει. Σαν το Χατζηγρίστο. Ναι, με τα κοφίλια, με τα κοφίλια. Με το καρό, με το καρό το... Άρα είμαστε συντονιζόμαστε τώρα με τους τελικούς, συντονιζόμαστε 4,5 ώρα την Κυριακή. Ναι, άκου τώρα, θα βγει και άκου τώρα τι είπε. Επειδή η Ανίτα δεν τρώει γλυκά, να την πας μόνο γλυκά για να τα μυρίσει μόνο, να πάρει τη μυρωδιά, λέει, τη Θεσσαλονικιώτικη. Σαν το μπουτάρι που μυρίζει το ουίσκι. Ναι. Ξέρεις, αυτό κάνει ο μπουτάρις. Παρακαίνει κουλουράκια για να τα μυρίσει μόνο. Ναι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα, ωραία. Να δούμε, συντονιζόμαστε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα αγόρι μου, έλα παιχταρά μου. Νομίζω ότι είναι 6 ώρα. Βγήκε ο Φουρνάρης, βγήκε και εσύ που βγαίνετε στις 6. Εξημέρωσε. Χάσαμε την μπάλα, τι συνέβη χθες. Δεν θυμάσαι. Αλλιώθηκε η πραγματικότητα. Τώρα έχω δυο μπιφτέκια μου σχαλίστα στο φούρνο. Ωχ, μαγκα μου. Θα πάρω όλα κάποιον φίλο να με φέρει μπύρες, δεν έχω μείνει από πύρο μαγικό. Δεν έχεις πολεμοφόδια, είναι δυνατό μια τέτοια ημέρα. Και ποιο να βρεις τέτοια ώρα από αυτά τα ρεμάλια. Ξύπνα τον κάπελα κανονικότατα. Συντητός είναι μόνο, έχει το γιο του συνταβέτρα, δεν μπορεί να ρίχνουν πέρα τηλέφωνο. Τέτοια ωραία ταβέρνα είναι ανοιχτή, 7 και 19. Ναι, με κάνουν ετοιμασίες, τα ίνοξ που λένε, κάνουν. Μέχρι τι ώρα ήσασταν χθες, στο καφενείο ή στην ταβέρνα? Θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Δεν είχαμε. Δεν κουβαλάω ρολόι μαζί μου. Καλά κάνει. Σαν το καζίνο είναι η Σαμαρίνα. Δεν έχει την ώρα. Δεν μου λες, παίζει πάω ΚΑΕΚ τελικό. Σε ενδιαφέρει. 4-0. 4-0. Ναι. Απλά σβηστά. Τέλος, 4-0. Ένας φίλος πριν πρότεινε να βάλεις το Ζέπελιν να φορτώσουμε ακροατές της εκπομπής για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν πάνω από το ΟΑΚΑ. Είναι άσπρο και με μαύρα γράμματα. Φλάι Σαμαρίνας γράφει. Τι γράφει? Φλάι Σαμαρίνας. Φλάι Σαμαρίνας. Το φλάι με μικρά γράμματα αγγλικά και το Σαμαρίνα με κεφαλαία. Έτσι, για να τα βλέπουνε, να τα βλέπουνε. Ναι. Μάλιστα. Δύο μπιφτέκια σκέτα σήμερα δηλαδή για πρωινό τόσο. Σκέτα, ρε πάρμα σκέτα. Καούρες έχω, τι να κάνω. Πάρε κανένα σημαίκο. Καλά. Έτσι. Τι σημαίκο, ένα σημαίνιος έχω. Φιλιά, τσάω. Πέτα ψηλά και δώσ' μας τη χάρη σου. Δώσ' μας το θρόισμα των φτερών σου και της άβρας σου. Να μιλήσω κι εγώ ποιητικά όταν εμπνέομαι κιόλας από τις παρουσίες. Φίλος μας ο Δημήτρης από τη Σαμαρίνα. Έκκληση αν ακούει, πώς λένε, έκκληση για μπύρες στη Σαμαρίνα. Όποιος ακούει μπορεί και από τα κοντινά χωριά να κατευθυνθεί εκεί, να βοηθήσει, να συνδράμει, να ενισχύσει, να αιματοδοτήσει, να αλκοολοδοτήσει τον φίλο μας τον Δημήτρη που έχει ξεμείνει.
2-31-02-87 και 3 οκτάρια. Εμείς δεν ξεμένουμε ποτέ εδώ στο λόγο επειδή είμαστε στα προεόρτια, είμαστε εν αναμονή, είμαστε στα pre-game του τελικού. Τα παιχνίδια του Champions League τις προηγούμενες ημέρες μας βγάλαν λίγο από τη ροή, δεν ασχολήθηκε και πολύ κανείς. Το Europa δεν πολύ απασχόλησε χθες, δεν ήταν καμία αναφορά, κανένα σχολιασμό. Οπότε βαίνουν όλα τα πράγματα καλώς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Ποιος δεν ασχολήθηκε ρε Μπάμπη, χορτάσαν τα μάτια μου χορόσφαιρο. Αλλά με το Europa δεν ασχολήθηκε κανείς, με το Champions. Ποιος δεν, εγώ το περίμενα το χθες το Valencia Arsenal, ότι θα είναι καλό μάτς, έκατσα το είδα. Ναι. Πάρα πολύ καλό μάτς, πάρα πολύ καλό μάτς. Ίσως οι υποσχεδές απελευθερώθηκαν με τη, ότι σχεδόν είχε κληθεί ο... Είχε κληθεί, ναι, στο 2-2 εκεί. Το δεν είπα, αλλά παίξανε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, χαρά σε αυτούς που ήταν μέσα στο γήπεδο, φίλε. Αυτά τα μάτια πρέπει να τα βλέπεις και από κοντά. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια τύχη εδώ. Στην... Δεν την έχουμε. Τώρα, εσύ λες ποιος ασχολήθηκε με, τα... με τον τελικό, ποιος ασχολήθηκε, δεν ξέρω. Βλέπεις εσύ τι πάει. Σιγά-σιγά. Κι όμως θα γίνει καμιά ματσάρα αύριο και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Τι σιγά-σιγά, ρε Μπαμπή, Παρασκευή είναι σήμερα. Ναι. Πότε γίνεται ο τελικός, Σάββατο, αύριο, δεν γίνεται. Αύριο, ναι. Τι πει σιγά-σιγά. Πότε σιγά-σιγά, δηλαδή. Μια ώρα πριν από το ματς, θα σχοληθεί. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει καλό ματς για να δούμε, εντάξει, καλό ματς. Γιατί μου ξέρεις πως τώρα μέσα στα κράτη θα φωνάζουν οι φίλαθλοι, θα γιουχάρουν. Μα δεν θα έχει φιλάθλοι. Α, δεν θα έχει. Όχι, ναι, οπότε θα ακούμε τους προπονητές και τους παρευρισκόμενους 120 κατέρωθες. Θα φωνάζουν ποδοσφαιριστές, δεν πειράζει. Ναι, ο Πάγκος. Μπράβο, θα φωνάζει, εκεί θα κάνει. Τι είναι αυτά, ρε Μπάμπη. Έχεις προγνωστικό, έχεις προγνωστικό. Για αύριο. Ναι. 1-1, στην παράτα θα πάει. Παράτα ποιος. Όμως. Τώρα στην παράτα ποιος θα κερδίσει, δεν ξέρω εγώ, το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό, σε ενδιαφέρει, ναι. Μάλιστα. Ναι, 1-1, για ισοπαλία το βλέπω. Και μετά στην παράτα, όποιος πάει. Τέλος πάντων, εγώ τώρα βλέπω η Λίβερπουλ ότι θα το σηκώσει. Λες, θα το σηκώσει, λέω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Λίβερπουλ θα την πατούσε χθες προχθές, όπως την πάτησε ο Άγιαξ, φίλε μου. Η Λίβερπουλ δεν θα το έκανε αυτό, δηλαδή στο 2-0. Γεια σας, θα έλεγε η Τότεναμ. Μου. Εγώ ποντάρω ότι η Τότεναμ είναι πιο loser από τη Λίβερπουλ, γι' αυτό. Εντάξει, τώρα είναι μαγική εικόνα το μάτς. Είχε και δοκάρι μετά ο Άγιαξ στο 2-0. Και η Τότεναμ είχε στο ξεκίνημα. Εντάξει, αλλά στο 2-0, το 2-0 γινόταν το 3-0. Εντάξει, τελείωσε μετά. Μα βέβαια δεν γίνεται τίποτα. Το δοκάρι το είχε στο 2-0. Δοκάρι είχε στο τέλος. Στο 2-0 το είχε, στο 2-0. Πρωτού γίνει στο 2-0. Αλλά. Μαγική εικόνα το μάτς, εντάξει. Ήταν ένα πάει. Ο Θεός ήθελε να έρθει τότε να μιλήσει στην αγκαλιά της Λίβερπουλ. Έτσι, έτσι καλά το είπε στην αγκαλιά. Στην αγκαλιά. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Ελάτε, μπράβο, ελάτε. Ελάτε τώρα. Καλώς τα παιδιά. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρόπολη. Εγώ είμαι πάλι. Ναι, ναι. Έλα. Δεν μου λες. Κάτσε ρε Μίτσο να πούμε. Ξέμεινα που πήρε μπύρες θα πιέσει το τελικό. Όχι, από σήμερα ήθελε μπυρίτσα μαζί με το μπιφτέκι. Α, τι φτωχικά ποτά, το γύρισα φτωχικά ποτά. Φτωχικά ποτά είναι η μπυρίτσα. Γύρω από τα τσίπουρα, τα κρασιά, τα ουίσια. Ναι, τα γκλουβάιν, τα. Τι έπαιρνε και κάτι τέτοιο. Καταρχήν αύριο πρέπει να γίνει εκπομπή μόνο και μόνο για να πάρει. Ό,τι τα είπαμε και χθες, μην τα ξαναλέμε. Ή να κάνει μόνο στο εκπομπή, να έρθει και στο στούντιο. Ναι, ή να συνδεθεί. Όχι, να παίρνει τηλέφωνο και να το βγάζει ο αγόρα κάποιο. Εκεί πέρσι ήταν το κλου του τελικού. Έτσι. Αυτή η εκπομπή. Πώς χάθηκε ρε φίλε, πρέπει να τη βρεις, δεν γίνεται. Μα δεν υπάρχει τώρα, δεν τα ανεβάζαμε πέρυσι. Αν ανεβάζαμε τις εκπομπές πέρυσι, δεν θυμάμαι, είναι στο λογαριασμό του Λίμπερο. Αν τις ανεβάζαμε. Αν δεν τις ανεβάζαμε. Αυτό ήταν σαν πώς λένε, το άκτιστο φως που βλέπουν. Ένας το βλέπει και δεν είναι σαν. Ναι, δεν τον είδαμε όμως πολύ ενεργό για τον τελικό. Πέρυσι ήταν πιο ενεργός. Κοίταξε, ναι. Λες να, αφού δεν πάμε εκδρομή, ναι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε οδηγούς. Ναι. Ο Νταλή, ο Παύλος, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Του κάτω, άμα θέλει μόνο για στη γαλαρία να κάνει, γιατί αυτός άμα. Να πάμε σε Μαρίνα να δούμε εκεί το μάτς. Ναι. Oh. Να πάμε σε Μαρίνα να το δούμε το μάτς με το Μαρίνα. Άσε ρε, κρύο θα έχει εκεί πέρα, δεν λέει. Θα έχει κρύο, θα λιωθεί πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνω. Ποιος μου είπε εδώ, λέει, στη Φλόρινα χιόνισε. Ισχύει κάτι τέτοιο. Χιόνισε, ναι, χιόνισε.
Κοίταξε και εγώ που πήγα όμως στα γρεβενά της προάλλης, λέω τάχα φόρεσα μπουφάν τέτοια αυτά, λέω θα έχετε και με ζέστη είχε μετά. Ζέστη. Τροπικό κλίμα γίνεται, το βράδυ έχει παγωνιά, έτσι. Του έχει κοντομάνικα. Μάλιστα. Τι ήθελα να σε πω, άμα είναι να βάλουμε ένα πούλμαν, έχουμε οδηγούς. Ναι, εννοείται. Ο Πασχάλης όχι δεν οδηγάει, μόνο ο Πασχάλης δεν οδηγάει, γιατί μπορεί να μας δείξει κανένα κρεμό άμα κερδίσουμε. Μπορεί να λέμε τον Σκιάγκα πουθενά εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Άντε φιλιά. Τσάω, 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 τσάω. Με game δυνατό σήμερα. Από όλα τα θεματάκια βέβαια. Έχει το λόγο επειδή. Είχαμε και το βόλεϊ. Την είδα του ΠΑΟΚ με 3-0. Σκούπα για τον Ολυμπιακό και κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του τίτλου. Επανάληψη δηλαδή της περσινής. ΠΑΟΚ κύπελο, Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Και με αυτό δεν πολύ ασχολήθηκε ο κόσμος. Στο μπασκετάκι ουδείς γνωρίζετε ότι θα γίνει. Απείλησε χθες ο ΕΣΑΚΕ ότι όποιος δεν κατέβει στα play-off θα υποβιβαστεί άμεσα. Με αποτέλεσμα πλέον ο Ολυμπιακός να αλλάζει ρότα και ενδεχομένως να κατέβει να αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ότι θα γίνουν τώρα τα μάτς, ο Θεός και η ψυχή τους. Και αν θα γίνουν. Το θέμα εκεί πέρα είναι το ότι αν δεν παίζεις ένα μάτς στο ΑΚΑ, τι γίνεται στον επαναληπτικό. Ωραία τα πράγματα και όλα και κλεισμένο να ησυχάσουμε και κλεισμένο και των προέδρων ενίοτε. Δεν είναι μόνο ρίχνουμε όλο το ανάθεμα στους φιλάθλοι πάρα πολλές φορές, αλλά τι είπα ο μεγάλος, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και τέτοια. Άστα, άστα, αγόρι μου, δεν είσαι για τέτοια. Για να σου περισπούδαστα και να καταγγέλουμε. Στον τελικό, αύριο 1040 προσκεκλημένοι, 120 προσκλήσεις για τις δύο ομάδες και 600 η ΕΠΟ. Α, πώς γίνει το 1040 ρε παιδί. 240 και 600 βγαίνει 840. Τι γίνουν τα κουκιά, γιατί λέτε οι τίτλοι 1040 προσκεκλημένοι και 3000 αστυνομικοί. Δηλαδή χοντρικά ένας φύλαθρος ή μάλλον τρεις αστυνομικοί για κάθε φύλαθρο. Μόνο ο πρωθυπουργός παίζει να έχει μεγαλύτερη φρουρά. Ακόμη και οι υπουργοί έχουν τρεις αστυνομικούς έτσι να τους συνοδεύουν στις μετακινήσεις τους. Α, είναι οι 120 προσκλήσεις και οι 100 προσκλήσεις των ποδοσφαιριστών που θα δώσουν στις οικογένειές τους. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Άρα έτσι βγαίνουν και τα κουκιά των 1040 προσκεκλημένων. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Ούτως ή άλλως είναι ο τελικός, δεν θα είναι πρωτόγνωρο το σκηνικό. Πριν από 2 χρόνια η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε κυκλισμένο των θυρών τελικό και επικράτησε τότε με 1-0 με γκολ του Τζιμπούρη, του Αραβίδη. Θυμόμαστε τον Αραβίδη με τα σπασμένα τα δόντια να σηκώνει το κύπελο. Είχε βάλει ο Τζιμπούρη τώρα. Θα σας γελάσω. Είπαμε πρωί-πρωί όλα τα στατιστικά, μην τα έχουμε από μνημονικού. Τώρα για εντεκάδες, για σχήματα, για. Θα σας μιλήσουν οι υπόλοιπες πιο εξειδικευμένες εκπομπές. Το λέω επειδή ούτως ή άλλως κοιτάει περισσότερο τα παρεμφερή. Κοιτάει περισσότερο τα εκτός. Είναι η τρίτη ματιά ενός αγώνα και πάντα έχουμε, εστιάζουμε την προσοχή στις κερκίδες, στα ταρτάν και όχι τόσο μέσα το ποιος παίζει και αυτό. Δεν θυμόμαστε καν πολλές φορές πόσο είναι το σκορ, το τι συμβαίνει. Αλλά γι' αυτό και είναι η εκπομπή, για να έχει μια άλλη διαφορετική, μια τρίτη ματιά. Enjoy this trip. Enjoy the space. 7:30. Ο Λιμιός δίνει, όπως για να πληροφορήσω εδώ και τον φίλο μας τον Φουρνάρη, ο Λιμιός δίνει 7:25 να σκοράρει, 15 πρώτος. Έτσι για μια μικρή. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή. Παίζεται στο 2,5, η ΑΕΚ στο 2,95. Χοντρικά τώρα, ας πούμε, μπήκα σε μια ενδεικτικά σε μια, όχι χοντρικά, ενδεικτικά σε μια στοιχηματική. 3,20 το Χ, κατακτητής τροπέου ΠΑΟΚ στο 1,80, η ΑΕΚ στο 2,05.
Έτσι για τους λάτριδοι τώρα εδώ των στοιχημάτων αυτών. Εμείς θα κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε. Θα προσπαθήσουμε να αλλιεύσουμε. Έχουμε καιρό να το κάνουμε. Να το κάνουμε τώρα μέσω των ζωδίων. Το ποιος θα έχει τα καλά τα φεγγάρια και πού θα γύρει η μπήλια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Το λόγο επειδή της Παρασκευής, ενισχυμένο, δυνατό και μάχημο πάνω απ' όλα. 101-88 οι Portland Trail Blazers προηγούνται των Nuggets 7 και 24 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Φαίνεται να γέρνει πλάστιγκα υπέρ τους και να το πηγαίνουν στο 3-3. Γίνουν τη σειρά στο 3-3 και να κρυθεί το τελικά το ποιος θα προκριθεί στο Game 7. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας και μιας και λέγαμε τώρα εδώ για την αμερικανική την καλαθόσφαιρα, χαιρόμαστε που ακόμη και στην άνευρη άλλη πλευρά του Ατλαντικού υιοθετούν πρακτικές ελληνικές. Είμαστε παντού. Παρέχουμε τεχνογνωσία, καθότι σήμερα το πρωί μάλλον της Παρασκευής ώρα Los Angeles οι οπαδοί των Los Angeles Lakers θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο. Αν είναι δυνατόν. Ποιος και να είναι και ο πρόεδρος τώρα των Lakers. Ο Τζόνσον παρετήσου δεν είναι μαγαζί σου. Για να διατρανώσουν τον προβληματισμό τους για τα όσα συμβαίνουν στην ιστορική ομάδα του του LA. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα μίντια της περιοχής εκεί, ο κόσμος που υποστηρίζουν λέει και θα κάνει συλλαλητήριο το πρωί της Παρασκευής έξω από το Staples Center, θα κάνουν καμιά κατάληψη κιόλας, διοίκηση πρωτοδικίου και τέτοια, ώστε να δείξουν τον προβληματισμό τους και την αρνητική διάθεση που έχουν προς τον front office του οργανισμού. Να μια λέξη που πρέπει να υιοθετήσουμε και εδώ, γιατί λέμε για οργανισμούς, για έτσι αυτά τα νεότευκτα. Να βάλουμε και ένα front office στην παρέτρα, την λεξιπλαστική. Δεν είναι κάτι συνήθες για τα δεδομένα της Λίγκας. Δεν είναι και κάτι που θα ευχαριστήσει, λέει, το LeBron James. Για κάποιο λόγο, ο οποίος ήρθε με τα βαϊόν και κλάδων, αλλά δεν μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες, να έρθουν και παλέμαχοι εκεί να κάνουν μια επιτροπή σωτηρίας και εκπομπές, η δίκη της Δευτέρας, the trial of Monday, να βγάζει και το σουφού, να γίνει καναντού. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα, μοιράζουμε τεχνογνωσία σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Κατερίνα. Συνόμουν να δείξω. Ξέρεις τι θα σου ρωτήσω. Για ρωτάμε, για ρωτάμε. Μήπως πήγες κατά τη Σκοροφσκή πάλι κάτι να ρωτήσεις. Πού να πήγα? Εκεί που σου είχα πει, στις όλες. Αχ, δεν μπόρεσα, είχα δουλίτσα, δεν μπόρεσα. Θα πας, αν μπορέσεις. Επειδή ναι. Εγώ μπορεί το καλοκαίρι, κανένα μήνα δηλαδή πλέον, αν φύγω τέλος Μαΐου. Ναι. Αν μπορέσεις και με εξηγήσεις, θα ήταν πολύ καλό. Θα το μένει. Θα τα λέμε εδώ που θα είμαι. Άρα θα ήθελα να με βοηθήσεις αν μπορείς. Εντάξει, έγινε. Σε θέλω να πω και καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα παιδιά που ακούνε. Μπράβο, έτσι. Και άμα παίξεις μουσικούλα, καλά τα λες, τα τραγουδάκια σου και εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν θα τραγουδήσω αυτό το Σαββατοκύριακο, θα κάνω αφωνία. Έγινε. Τσάω, να ξεκουραστεί και αυτό το λαρίγκι, το λαρίγκι. Έγινε, τσάω, τσάω. Πόσο να αντέξει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να αναλάβει ο Καλύβας. Δεν θέλουμε υπηρεσιακό, να αναλάβει ο Καλύβας. Τα χρέη να τα πληρώσουν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, ο Γούμενος ότι χρωστάει και να πάει μπροστά η ομάδα. Μας έφεραν αυτό το παλτό το... Τον Μπερμπάτοφ, τον καλαθοσφαιριστή, τον Τζέιμς, φύγαν τα λεφτά όλα εκεί. Και είχανε Μάτζικ, ο οποίος απέτυχε. Και τα ραδιόφωνα δεν λένε τίποτα. Έτσι. Δεν λένε τίποτα τα ραδιόφωνα. Κάνουνε την πάπια οι δημοσιογράφοι. Βούλιαξε λοιπόν, το ιστορικό σωματείο.
Πασχάλη, επειδή σ' αγαπώ πολύ, θέλω να παίξεις, να οικονομήσεις, παίξε ΠΑΟΚ, κατάκτηση να οικονομήσεις. Δεν είναι κακό όταν είναι για χρήματα. Θυμάμαι πριν από χρόνια όταν έπαιζα κι εγώ, περίμενα ένα αγώνα και ήταν ο Άρης. Είχα παίξει να νικήσει ο Άρης. Ποιο μάτς? Ήμουνα... Με τον Ολυμπιακό τον τελικό. Ήταν πρώτη κατηγορία τώρα, τι να σου πω. Με τον Ολυμπιακό τον τελικό έχεις παίξει? Όχι, παλιά και έκλεινα δελτίο, ήταν παρολή και είχα βάλει πολλά λεφτά, αυτό ήταν το λάθος μου, έπαιζα πολλά λεφτά και περίμενα να κλείσω, οπότε είμαι με τον κουμπάρο μου και πανηγυρίζω μία τον γκολ του Άρη, σφίγγω μία τη... Και καλά και ετοιμάζεται να με δώσει ένα χαστούκι στο αυτοκίνητο, κάναμε μετακόμιση, με βοηθούσε και μου λέει, έλεξε φτύλα, βγάζει μία, ένα μασούρι έτσι με χρήματα, πάρε ρε, μου λέει, πάρε και με πετάει μία. Και του λέω 4.700. Μια χαρά, Άριο, λέω, τι, πλάκι κάνεις. Και μου κάνει μια, κλείνεις με αυτό. Μια χαρά, όλη η Αριανάρα. Άριο, μάνα γλυκιά μου, μεγάλη, τραγουδάς, τι καλά. Εντάξει, αλλά τη γροθιά την έσφιξα. Λοιπόν, Πασχάλη, παίξε να οικονομήσεις. Έτσι, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Θα παρακολουθήσουμε το συλλαλητήριο των... Τον LA. Πρέπει να μας βγάλουν εδώ να τους τα πούμε ή να βγαίνουν οι φίλοι του Los Angeles στην εκπομπούλα μας. Να έχουμε αντιπαραθέσεις με τους Clippers. Έτσι ποιος κάνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση και ούτω καθεξής. Κατά τέλα στην όμορφη μέσα στη Θεσσαλονίκη βλέπω τώρα εδώ μια ειδησούλα στα ειδησιογραφικά. Η θέση είχε... όχι μάζεμα. Πέρασε το κλασικό... φορτηγό του Δήμου και μάζεψε τραπεζοκαθίσματα. Οχ, σούτια, σούτια. Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος, σούτια στο Portland. Αλλά εντάξει, όχι, μια χαρά είναι. Καταπληκτική μας μετάδοση. Αυτό το θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα δεν έχω το καταλάβει. Θεωρητικά κάθε εβδομάδα, ας πούμε, βλέπω μια τέτοια είδη στα site ότι περνάει ένα φορτηγό του Δήμου, μαζεύει. Πρώτον, η απορία είναι πού έχουν πάει όλες αυτές οι καρέκλες. Δεν νομίζω να υπάρχουν καν υποδομές, ας πούμε, να τις μπορέσουν να τις αποδικεύσουν. Και δεύτερον, είναι πώς μπορούν και ξεφυτρώνουν και πάλι ακόμη περισσότερες, σαν τη Λενέα Ύδρα. Είναι ένα θεματάκι, επίσης πολύ σημαντικό, από αυτά που μπορεί να μην καν τα έχουμε προσέξει, τα αντιλαμβανόμαστε σαν μια κανονικότητα, η οποία φυσικά δεν είναι, να περπατάς για εμάς τους πεζούς. Να περπατάς και να μην έχεις καν ελεύθερο χώρο να βαδίσεις. Και άντε και εμείς, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, που τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων, συνήθως εστίασης είναι αυτά, πέφτουν πάνω στη διαδρομή φερρυπίν των τυφλών, των ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα. Θα μου πεις, δυστυχώς, αν έχεις κινητικά προβλήματα, δεν τολμάς να κυκλοφορήσεις, ακριβώς γιατί θα αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε, όπως και τα παρκαρισμένα στις ράμπες και άλλα τέτοια όμορφα από τα δάση των τραπεζοκαθισμάτων. Γιατί λέμε, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να δουλέψει όλος ο κόσμος, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύμπνοια, ας πούμε, στη λειτουργικότητα των πραγμάτων. Γιατί αυτό το περιβόητο κρίση ψωμάκι να φάμε, να κάνουμε, έχει γεννήσει μια νέα ασυδοσία, θεωρώ, η οποία, δεν ξέρω, οφείλουμε να την, όχι εμείς, οι αρμόδιοι. Πώς με φάει τώρα, θα πούμε και να απευθύνουμε συνέχεια στους αρμόδιοι. Αλλά είναι από αυτά τα μικρά τα πράγματα της καθημερινότητας που δεν τα προσέχουμε, προσωπικά τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά τα... Μας επηρεάζουνε. Να σου πει ρε φίλε, εντάξει, πόσο σημαντικό να είναι ένα τραπεζοκάθισμα, και όμως είναι και είναι και θέμα αισθητικής, είναι και θέμα λειτουργικότητας, είναι θέμα πάρα πολλών πραγμάτων. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, έτσι, να είμαστε μια... Με τα μαζί είμαστε μια απέραντη καφετέρια. Θα μπορούμε, δηλαδή, αν μπορούσαμε μάλλον, θα βάζαμε, τι να σου πω, και μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, αυτό το πράγμα στην παραλία φερρυπίνη, η οποία δεν μπορείς να την περπατήσεις πουθενά, πάει ο κόσμος, στιβάζεται από την απέναντι πλευρά σε μια σπιθαμή γης, τσιμέντου, ασφάλτου για να περπατήσει, γιατί και η απέναντι, η άλλη, είναι μόνο καρέκλες και τραπέζια.
Και δεν μπορείς να περπατήσεις με την καμία. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα πολλοί δρόμοι. Ιδίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που... Και ακούμε ότι εντάξει, εντάξει, θα μαζευτούν, θα κάνουν, θα επιβληθούν προστήματα. Προφανώς τα προστήματα είναι πολύ λιγότερα από το κέρδος που υπάρχει στη χρήση, για να επαναλαμβάνεται το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη διαδικασία ή η συγκεκριμένη συνθήκη. Anyway, να τώρα ειρήστο εμπαρόδο, διαβάζοντας τα ειδησιογραφικά site. Μου λέει, γράφει ο φίλος μου ο Παραγιώτης, εντάξει λέει, κλαίω, μας έχεις πριν στον πρόλογο, ασχοληθείτε εσείς με μπάσκετ λίγκ και εμείς θα ασχοληθούμε με NBA, με το πραγματικό πρωτάθλημα, με τον αθλητισμό, με το φαντεζί, με τη φαντεζή καλαθόσφαιρα. Και μόλις λέει γίνεται μανούρα, λέει πετάχτηκες από τη θέση σου. Οχ, σούτια. Με λέει η φωνή μάλιστα, ερμηνεύοντας με τον τόνο της φωνής μου, με σαφέστατη ικανοποίηση και ενθουσιασμό. Όντως είναι η αλήθεια. Τίποτα, προλογιάζουμε τους εαυτούς μας. Και σε άπτεστη έτσι περιγραφή των πραγμάτων και των αθλητικών δρομένων, ε. Σούτια. Πέρυσι όταν περιγράφαμε τους τελικούς του NBA με την καταπληκτική μετάδοση εκείνη του δεν μπορούμε να εκφέρουμε κανένα όνομα παίκτου, διότι πέρα από τον Λεμπρόν και τον Στέφεν τον Γκάρι δεν γνωρίζαμε και κανέναν άλλον. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα όταν έχεις το DNA σου μέσα, Basket League και Super League, δηλαδή πρώτη εθνική, αλφα εθνική και α1. Δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει. Εν τέλει λέμε ναι, θέλουμε να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, αλλά από την άλλη αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας και αυτό είναι το μπάσκετ μας και αυτή είναι η πραγματικότητά μας και εν τέλει λατρεύουμε να τη μισούμε και να την απολαμβάνουμε. Και αυτοαναιρούμαστε κάθε στιγμή. Για την ανάλυση των ζωνδίων έπεσα σε ύφαλο, διότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι το ίδιο ζώδιο, μας την κάτσανε και μάλιστα είναι και το ίδιο δεκαήμερο. 13 Απριλίου του 1924 έχει έτος ίδρυσης η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που έχει αρκετές, βέβαια κάθε χρόνο το συζητάμε αυτό, αλλά θεωρούμε ως πιο επίσημη την 20η του Απρίλη του 1926. Ή τι σημαίνει ότι και οι δύο νεκροί και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα πώς μπορείς να ερμηνεύσεις ποιος θα υπερισχύσει? Θα έπρεπε να βρούμε τον οροσκόπο. Αλλά άντε να δεις και να βρεις πότε, ποια ώρα κατατέθηκε το καταστατικό στο πρωτοδικείο. Μόνο το κινέζικο ίσως θα μας βοηθούσε, διότι το κινέζικο πηγαίνει μάλλον με τις χρονολογίες και όχι με τις ημερομηνίες. Έτσι δεν θα μπορέσουμε, πρέπει να απευθυνθούμε στον Πιτ Παπαδάκο μάλλον να μας βοηθήσει. Ήταν και νωρίζαμε, ήταν λίγο πιο αργά, θα τον βγάζαμε ρε παιδί μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Πίτ Παπαδάκος δεν ξυπνάει πρωί, ντροπή μου να το λέω αυτό πρωί. Αλλά το θεωρώ ότι μάλλον είναι βραδινός τύπος, γιατί τα άστρα πότε τα βρεις το βράδυ? Το πρωί που αν διαβάζεις, να πούμε, τον Ορίωνα και το Άλφα του Κενταύρου και την Συναστρία και τον Κρύο που πηγαίνει στον Ερμή. Υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό. Σιγά σιγά εμείς θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας διαδικασία πανδεσία, την έξτρα πιρτσόζα εκπομπή του Σαββατοκυριάκου ή μάλλον της Παρασκευούλες. Εις αύριο τα πάρα πολύ σπουδαία. Φυσικά με τον τελικό θα παρακολουθήσουμε, θα είμαστε εδώ την Δευτέρα, αν δεν αλλάξει κάτι, να τα σχολιάσουμε και να συνδιαλλαγούμε. Αλλά ούτως ή άλλως το post game Δευτέρα θα το αναλύσουμε περισσότερο. Θα πρέπει να είναι Κυριακή για να είμαστε εμείς οι πρώτοι. Κρίμα μας το χαλά, γιατί ο κόσμος την Κυριακή θα βγάλει τα... Αλλά την Κυριακή δεν είναι ραδιοφωνική μέρα, δεν είναι τώρα να παίρνεις για γραμμές και να. Τη Δευτέρα καλύτερα, έτσι, με πιο ψυχρέμη ματιά.
Πριν κλείσουμε την εκπομπή, να πούμε ότι είμαστε κι εμείς συγκλονισμένοι από το, από το δράμα της Τατιάνα Στεφανίδου, όπως διαβάζουμε στο περιοδικό Yeah. Το περιοδικό Yeah. Oh Yeah. Που έχει πρωτοσέλιδο. Σπάραξε στο κλάμα η Τατιάνα. Παίρνουν το γιο της Φαντάρο. Ήρθε χαρτί για τον Νικόλα. Η σκέψη μας, εμείς έχουμε εδώ τα ποδοσφαιράκια μας, έχουμε τους χουλιαμάδες μας, έχουμε την υγεία μας, έχουμε τη ζωούλα μας, αλλά μπροστά σε τέτοιες ανθρώπινες τραγωδίες δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι. Και πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Πραγματικά η σκέψη μας είναι με την Τατιάνα που χάνει τον γιο της από τον ελληνικό στρατό, να μεριμνήσουν εκεί οι θύνοντες, μια απαλλαγή, το λιγότερο, για να μην... βαλαντώσει το κλάμα η Τατιάνα. Η σκέψη μας είναι και στα υπόλοιπα τα ελληνικά. Να πάτε να όσοι είστε τώρα στρατό, να κάνετε παραπάνω θητεία. Για να μην κάνει ο γιος της Τατιάνας φανταρικό. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πηγαίνουν και ο γιος της Τατιάνας. Κανονικότατα θα πρέπει να λάβει το χαρτί. Τελευταία γραμμούλα πριν την ολοκλήρωση του λόγου επειδή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον και σε δράματα του στυλ Τατιάνας, ναι. Δεν χωράνε οπαδικά, ξέχασα να πεις. Έτσι ακριβώς. Είμαστε όλοι μαζί της. Ναι. Γιατί θα υποφέρει. Θα υποφέρει κανονικότατα. Ή έστω, αν ακούνε εδώ οι φίλοι ακροατές έχουν κάποιο βίσμα. Κάτσε να το φέρουν το παιδί κάπου κοντά. Ναι, ναι, να δεν έχουμε το ασημίτου λίγο να το δώσουμε. Ναι. Αλλά αν ακούνε κάποιοι είναι μέσα και έχουν κανένα θείο συνταγματάρχη αυτό και μπορεί να βοηθήσει το παιδί. Κάποιον που να ήταν κανένα ξάδερφο, κάθε δημοτικό συμβούλιο υποψήφιο που μπορεί να βοηθήσει. Έτσι. Γιατί ναι, σ' ακούω και εσένα, είσαι συγκλονισμένος από... Συγκλονισμένος, όλα δράμα δηλαδή και εγώ μου είπες το κινητό από τα χέρια μου, διάβασα την είδηση. Εμένα μου έρχεται να καταταγώ και πάλι. Δηλαδή αν είναι... να σου πω αν να κάνουμε από δυο μερούλες ο καθένας, δεν είναι τίποτα για να μην πάει ο Νικόλας Φαντάρος. Α, ναι, όπως είχε πει για το 100 δραχμές για τον Ολυμπιακό Μητσοτάκης παλιά. Τι είχε πει? Για να σώσουμε την ομάδα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή χρειαστούμε όλοι από δύο μέρες στρατό. Ναι, μαζί σου. Έτσι είχε πει ο Μητσοτάκης για τότε επί Κοσκοτά. Κάτι τέτοιο είχε, ναι, παλιά. Να χρεωθούμε δύο μέρες στρατό. Εντάξει, έγινε. Να σε πω. Κυριακή ισχύει, θα είμαστε καρφωμένοι στο Ανίτα ή όχι? Δεν βγήκε να μας ενημερώσει. Πρόβλημα. Δεν θα κλείει αυτό το έργο. Αλλά μας ενημέρωσε με τα συμφραζόμενα του Φούρναρη, είπε ότι θα τον εφοδιάσει με καλούδια για να πάει στην Ανίτα, οπότε μάλλον θα είναι. Ναι. Εμείς θα είμαστε 4.30. Όλοι καρφωμένοι. Ναι. Ποιος τελικός τώρα βρε τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Έχουμε σοου. Έτσι, λοιπόν, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Και λοιπόν θα κλείσουμε. Δεν ήθελα, παιδιά, να σας χαλάσω την ψυχούλα. Σαββατοκύριακο έρχεται, αλλά είναι κάποια σοβαρά ζητήματα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Όσο μπορείτε να περάσετε καλά. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα σε όλα τα ζητήματα. Εμείς θα είμαστε ξανά τη Δευτέρα σίγουρα στις 6 να τα σχολιάσουμε. Θα έχουμε live καλά και για τον τελικό live έτσι σχολιάζουμε, αλλά κυρίως για το Ανίτα Ρελάνη στην Κυριακή στις 4.30. Φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο το ορθότερο. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τζατσαρό. Θα σκρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Τσάω.